Βλέπω, έχεις έρθει πλήρως χριστουγεννιάτικη. Σχεδόν έχεις το κόκκινο αυτό, σαν... Έψαχνα τώρα και κανένα στολιδάκι για τα μαλλιά. Δεν έχετε καμιά στέκα εδώ. Πέρυσι είχες τάραντος, τι είχες κέρατο. Ναι, ήταν και η πρώτη φορά που είχες έρθει, μας. Είχαμε και φωτογραφία, αφού είχες βρει ένα τέτοιο. Και φορούσες αυτό τον Άγιο Βασίλη που πετούσε. Ναι, τώρα πού είναι αυτά. Πού πάνε, τελειώσαν αυτά. Ούτε τέτοια πλέον. Τίποτα με ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε Χριστούγεννα, δεν έχουμε τίποτα. Καλημέρα, Έλενα μου, τι κάνεις? Καλημέρα, είμαι καλά, εσύ? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Χαθήκαμε, βρε παιδί μου, χαθήκαμε. Μία-δύο εβδομάδες. Ναι. Γι' αυτό όμως τα Χριστούγεννα ξαναφέρνει τον κόσμο κοντά τον ένα πλάι στον άλλον. Με ρώτησαν, δεν θα ξαναπάς. Ποιος τώρα? Μου έστειλε. Ένας, φαντάζομαι, δεν ήταν αυτός. Όχι, παιδί μου, τι, εντάξει. Έχουμε κι άλλες υποχρεώσεις, δεν είναι τώρα αφού στα μπλούζα το λόγο επειδή. Εντάξει, όμως γιατί όχι, τώρα λέω γιορτινές ημέρες. Βέβαια, θα μας κάνεις την χάρη και θα μοιράσεις χαρά και δώρα και ευτυχία. Έπρεπε να φέρουμε μελομακάρονα, κουραβιέδες, τέτοια. Να σου πω κάτι, το έγραψα και χθες και στα ίντερνετια. Δεν μ' αρέσουν τα μελομακάρονα, να το λέω. Δεν μ' αρέσουν. Έχεις φάει από αυτούς με τη σοκολάτα? Όχι, αλλάζει κάτι? Νομίζω ότι είναι πιο έτσι, θα σ' αρέσουν. Είναι καινούργια πατέντα αυτό με τη σοκολάτα. Μην βάζουν από πάνω, είναι... να πεινάτησε και καλά ότι τρώω σοκολάτα. Δεν έχει σχέση το μελομακάρονο, τότε σχέση αλλάζει. Είναι σαν το τσουρέκι που έχει από πάνω επάλυψη, ναι, ξέρεις, ναι. Όλα αυτά τα μυστήρια. Και αυτό δεν είναι πάλι τσουρέκι. Δεν μ' αρέσει το μελομακάρονο, δηλαδή. Ναι, δεν μ' αρέσει το. Μπορεί να έτυχε από εκεί που το έφαγες. Όχι, θα το φάω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Καμιά φορά μπορεί να. Είναι κάτι σαν τα γιουβαρλάκια το. Ναι. Εντάξει, και τα γιουβαρλάκια δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι τα συχαίνομαι. Θα τα φάω όταν χρειαστεί. Αλλά δεν είναι και η προτίμησή μου. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν πιο πολύ από τους κουραβιές. Ανά, σε αυτό το ψευτοδίλημα, γιατί και με τους κουραβιές δεν τρελαίνομαι, αλλά ανάμεσα σε μελομακάρονο και κουραβιέ. Προτιμάς κουραβιέ? Θα προτιμήσω τον κουραβιέ, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είναι, θα πάω εγώ με το μελομακάρονο. Άρα δεν θα μαλώσουμε ποτέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Τέτοια ζητήματα μας απασχολούν κέρια, κυρίες και κύριοι, στο λόγο επειδή που ξεκινάει. Στο πρωινό της 5ης 21 του Δεκέμβρη. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα. Καλημέρα σας. Άμα σε φέρω εγώ ρε σαλιάρι μελομακάρονο. Ναι. Σαν το λιοντάρι θα το προστατεύεις από τις ίενες. Για να σε τιμήσω, Πασχάλη μου, να μην σε προσβάλλω. Ναι, είσαι από αυτά τα παιδιά, είσαι ο κούτρας. Εγώ τέτοιος ευγενικός. Μου ανοίξετε την όρεξη. Ο Βεριώτης με στη χαρά του. Είδες, είναι σίγουρα, έχει χτυπήσει άλλη γραμμή. Δεν το πρόλαβα. Έχει ανοίξει κρασάκι, τώρα το φαντάζομαι πλάι στο τζάκι και μας ακούει, είμαι σίγουρος. Και απολαμβάνει, και απολαμβάνει. Εγώ συγχαίρομαι τους κουραβιέδες, δεν τους τρώω. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να έχει καθαρίσει η γυναίκα όλο το σπίτι και να πάει να φας κουραβιές στο σαλόνι. Αχ, τι γλυκός. Για να το λερώσεις. Τι γλυκός, ναι, έτσι. Ναι. Και μετά να μην έχει... Γιατί ο άντρας μην... λερώνει, Έλενα. Όχι. Η γυναίκα καθαρίζει. Πάλι πρωί-πρωί, εντάξει, καλά. Άστερε το γαυγίζει, να σε πω εγώ τώρα στο καινούριο το σπίτι. Μπαίνω γι' αυτό με να φαράζει. Έχουμε θέματα εκεί, αλλά σαν όλο τον τρόπο μας. Με τα πατάκια θα είσαι και με την παντόφλα να κυκλοφοράς. Για πατάκια και τι, πατάρισμα, ναι. Άστα. Αλλά πες τα, κοίταξε. Μπορείς να τα λες αυτά 6 ώρα που δεν ακούγεσαι. Οπότε μια χαρά. Εδώ μπορείς να... Έχει παντού ρουφιάνους, να ξέρεις. Εντάξει, την πάτησες τώρα. Αλλά όχι με τη μασά, γιατί... καλά, εννοείται. Σκίσε τη γάτα, αγόρι μου. Σκίσε τη γάτα. Έχει, ναι. Σε φιλούμε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, όλοι θέλετε να προλάβετε τον Δημήτρη από τη Βέρεια. Ένα του. Που περιμένει κάθε μέρα πότε θα έρθει η Έλενα. Αλήθεια, πότε θα έρθει. Ακόμη, ναι. Ρωτάει. Πάντα, πάντα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Βέβαια. Αλλά τον προλαβαίνουν τώρα. Να, εδώ τον πρόλαβε και ο Νταλή. Τι κάνουμε. Λοιπόν, Παπί. Ναι. Βλέπω μια φωτογραφία χθες πολύ με τη Βέρεια στο Facebook. Mm-hmm. Από τελείω το Αλ Πατσίνο πρέπει να είναι ο Τόνι. Που είναι εξής ταραγμένος σε μια πολυθρόνα, γεμάτος άσπρη σκόνη. Ναι. Πασαλημένος με την κόκα και έχει μπροστά του ένα δίσκο κουραβιέδες. Κουραβιέδες, ναι, ναι, από το σημαδεμένο. Ναι, εκπληκτική φωτογραφία. Εκπληκτική φωτογραφία. Ωραία, βέβαια. Έτσι, να και ο Πασχάλης πάει στο σαλόνι και τους ραδιάζει τους κουραβιέδες. Τους κουραβιέδες, αφού καθαρίζει η γυναίκα, ναι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα αυτά γίνονται σε ένα άλλο σύμπαν. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
διάφορα γλυκά τα ρίχνω πάνω στο κολάτα. Δηλαδή με λομακάρουλα με σοκολάτα, τσουρέκια με σοκολάτα. Αυτό το μπαστάρδεμα. Γιατί αρέσει πιο πολύ σε όλους σοκολάτα, οπότε τους δελειάζει ακόμη περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι επειδή γίνεται πιο βαρύ με τη σοκολάτα και μετά τα πας στο ταμείο, θα πληρώνεται διπλασία. Έτσι δεν το είχα σκεφτεί. Και εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Δεν βρίσκω άλλο λόγο πέρα από τη ομορφιά. Όχι, είναι εσύ η σοκολάτα, αυτό που είπε η Έλενα, είναι ότι το κάνει πιο. Και τραβάει το μάτι. Και τραβάει το μάτι, αλλά το κάνει και πιο. Ξέρω εγώ. Μια-μιαμ λίγο. Λίγο μια-μιαμ αυτό. Κατάλαβε. Εμένα που δεν μου αρέσει τα μελομακάρονα, με τη σοκολάτα δεν μπορώ να το φάλω. Δεν θα είναι μελομακάρονο. Θα είναι κάτι άλλο. Έλα, θα είναι μελομακάρονο με σοκολάτα. Κάτι άλλο θα είναι πάλι. Έτσι, δεν ξέρω. Μελομακάρονο δεν. Έτσι ακριβώ. Μελομακάρονα τα κάνω μελομακάρονο γεμιστό. Γεμιστό με τι? Συνήθως βάζω καρύδι μέσα για γέννη. Μάλιστα. Εντάξει, έχουν και λίγο από πάνω πάσα, αυτό. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω τα μελομακάρονα τα κάνω τα παλιά τα χρόνια που δεν είχε γλυκά. Τώρα που έχει πολλά γλυκά και έχει αναπτυχθεί τόσο η ζαχαροπλαστική, δεν υπάρχει λόγος. Καλά, είναι παραδοσιακό. Γιατί δεν τρώτε ξυλοκέρατα και κάτι χουρμά. Δεν τα ξέρω, τα είδες, και αυτό παραδοσιακό είναι. Τα τρώγαν τα παλιά τα χρόνια που δεν ήταν, θυμάσαι, που δεν είχαν τίποτα. Και τα άλλα γλυκά είναι ωραία, ρε φίλε. Καταΐφια, καλατσουμπούρεκα. Μια χαρά γλυκά. Αυτά είναι ωραία. Χριστουγεννιάτικα και εκεί. Έτσι. Δεν τα μπορώ. Α, τι να σε κάνω. Το μπασκετάκι δεν τεσπάβηχθε. Κάτσε, τα κουτσοέβλεπα όλα και τον Ολυμπιακό και τον Πάο και τα κύπελα και αυτά. Εντάξει, κέρδισε. Καλά τα πήγε. Μια χαρά. Δεν έπαιξαμε καλά, αλλά κερδίσαμε. Κόλπο να κερδίσεις την παράταση, να πάρεις και τη διαφορά. Είδες, επίτηδες. Το καλύτερο νομίζω κομμάτι του αγώνα το κάναμε στην παράταση. Ναι, μα ήταν επιμέρους σκορ 15-3. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, αρχίζει η ομάδα και συνέρχεται. Τώρα, πήρε και ένα ψηλό, ένα Τζάκσον. Πήρε ένα ψηλό, έμπειρο ψηλό, τώρα δεν τον. Κάτι, δεν μπορεί να κρίνει ένα παίκτη. Κάτι Πολωνίες, κάτι τέτοια, αλλά είχε παίξει και είχε ένα φεγγάρι από NBA. Είχε παίξει και λίγο NBA και λίγο στη. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. NBA, αφού, δεν, Κλάντον, αφού δεν πήρε Κλάντον, τι να το κάνει. Κλάντον εκεί που την ξέρει την ομάδα. Ο Κλάντον θα αργούσε να. Θα αργούσε, να μην λοιπόν, και ωραίο τύπο. Θα χαιρετώ. Καλό δρόμο. Θα το ακούσω, μάλλον. Α, φεύγει μακριά. Πάω και Λάρισα, καλή χρονιά σε όλου. Γιατί κάτσε. Α, σταματά την άλλη εβδομάδα, δεν θα είσαι εδώ. Δεν θα είμαι, όχι. Άρε, προνομιούχε, αυτά είναι. Καλή χρονιά. Καλά να περάσει. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια, τσάω, τσάω. Τι ωραία, μας ευχήθηκε. Καλή χρονιά και μας το πέταξε και στη μάπα, έτσι να το έχουμε. Αχ, Έλενα μου, θες να μαζέψεις το άλλο το μικρόφωνο, γιατί αυτό θα μας πάσει τα νεύρα. Είναι λίγο. Φέρ το λίγο πιο κοντά σου και θα το κάνουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Αγόρι μου, για σένα δουλεύουμε σήμερα. Για σένα δουλεύουμε. Είμαι καλύτερα τώρα. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα. Στον πώς θα πω. Θεϊκή φωνή των Ρωσιανών. Τι κάνετε? Velvet Sound. Oh, thank you. Χάσαμε και από την τηλεόραση και από τον αέρα. Έχει τρελαθεί τώρα. Ναι, με χάσατε. Θα επανέλθω. Θα επανέλθω. Παραμονή, θα είσαι κάτω. Παραμονή Χριστουγέννων εννοώ στα στούντιο. Όχι, θα φύγω. Πού θα πας, κλειδιά μου? Θέλω να πω τα κάλαντα να μου δώσεις χουρμάδες, μανταρίνια, στραγάλια. Τα κλειδιά που με δίνουν στα παιδικά μου χρόνια. Θα δώσεις κιόλας από πάνω. Θα φέρω και γλυκά από εδώ, να ξέρεις. Ρεβανιά. Έχει ένα καταπληκτικό ρεβανί στην Βέρεια. Θα μου πεις που άλλο θα είχε. Δεν θυμάμαι το ζαχαροπλαστείο. Δύο είναι τα καλά. Κοχλούρου ρεβανί. Όπως μπαίνει στη Βέρεια, νομίζω. Τώρα μου το φέρανε. Μια φορά που παίξαμε στη Βέρεια μου φέρανε ρεβανί. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Αυτά δεν σα αρέσουν. Τα σιροπιαστά. Τι λες, παιδί μου, και μας έχουν μελομακάρονα. Ρεβανί, πατροπάρονα. Τα μελομακάρονα είναι τα πιο νόσημα που έχουν μέσα γέμιση τριμμένο καρύδι με κονιάκ. Μάλιστα. Δεν τα προτιμώ, δεν τα προτιμώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Μ' αρέσουν. Πιστεύω ότι είναι λύση ανάγκης τα μελομακάρονα. Κοίτα τώρα κουβέντα. Κουβέντα γιατί απασχολεί, είναι σημαντικό. Πρωί-πρωί τώρα για γλυκά δεν θα μιλάμε. Γιατί... Τι έρευνα θα έχουμε? Θα έχουμε πολλές εδώ, δεν θα στα πούμε τώρα, μην φύγεις από την εκπομπή. Stay tuned. Δεν θα φύγω, αφού σε λίγο κατεβαίνω κάτω να πάρω ένα ξύλο να ρίξω μέσα στο τζάκι. Να στρώσω και το τραπέζι, να φάω το breakfast. Το breakfast το οποίο περιλαμβάνει σήμερα τι, κοκορέτσι. Πάντα κρέας. Αλήθεια λες. Ναι, αλήθεια. Ένα λουκάνικο να ρίξω μέσα στη φράγκα εκεί να γίνει χωριάτικο. Για πρωινό, έτσι. Ναι. Και κρασάκι. Κρασί, πάντα κρασί. Γλυκό το breakfast, λουκάνικο, αυγό και έτσι. Και wine. Έτσι, εννοείται. Θα βρούμε μια ερευνούλα, κάτι χριστουγεννιάτικο θα έχουμε. Κάτι που θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά. Πιο κοντά. Έτσι, φιλιά. Πάμε δυνατά, σας ακούω. Μπράβο, Έλενα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, κοριτσάρα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχει ιδιαίτερη φωνή στον αέρα.
Να είστε καλά. Η φωνούλα σου έπρεπε να πάρει να και να τη στείλει στο υπερπέρα. Κάποιος γελάει εδώ πέρα. Όχι, μ' αρέσει. Ναι. Θα τα γράφω να τα λέω και εγώ, είναι καταπληκτικά. Τέλειο αυτό με την Άσα Μάρια. Γεια σα, γεια σα. Νάσα, Θεέ μου, πότης να σωθεί ανθρωπότης. Μπράβο, συγχαρητήρια μου. Θε λίγο τι είπε για την Άσα. Να παίρνα τη φωνούλα σου και να τη στέλνω στο υπερπέρα. Ξέρεις, υπάρχει το Voyager, ένα διαστημόπλαιο το οποίο έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 και στέλνει διάφορα κομμάτια του παγκόσμιου πολιτισμού. Ναι. Μουσικές, έργα τέχνης, εκπομπές και αυτά. Και τις έχει στείλει, ας πούμε, σε ένα ταξίδι στο άπειρο. Τις φωνές, χωρίς εμένα. Ναι, χωρίς εσένα. Αυτό θα κάνουμε μια νέα αποστολή, το Voyager, το 3, ξέρω εγώ, το 4, δεν ξέρω πόσα είναι. Μπορώ να αποθηκεύσω τη φωνή μου κάπου. Ναι. Σε ένα βάζο, ας πούμε. Και να το ανοίξω στο διάστημα. Ναι, ακριβώς αυτό. Και όταν το βρουν σε κάποιον άλλο πλανήτη, θα ανοίξουν και θα ακούνε λίμπερο. Θα ακούνε λόγο επειδή. Ότι ξυπνάμε τις 6 το πρωί και θα λένε αυτά δεν γίνεται. Κάτω δεν είναι σπουδαίοι. Σπουδαίοι, δεν λες τίποτα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, γεια σας, ο Χρυσό Κουφέτο εκεί. Ναι, παρακαλώ, το ίδιο, ναι, εδώ. Ναι, είμαι ένα 89. Ναι. Ψηλός. Ψηλός, δεν το λες και πολύ ψηλό. Εσύ πώς είσαι, ρε συγκόρθια, να σε δούμε. Σε ψάχνω, διάρη για τον Άρη. Ψάχνουμε να δούμε πώς αποκαταστήσουμε κάποιον, ναι. Ανακοίνωση. Oh. Απαγορεύω από σήμερα, ναι, δημοκρατικά και όμορφα, ναι, να μιλάει οποιοδήποτε για αθλητικά. Α, μάλιστα. Α, σήμερα που θα μιλήσουμε τότε, μόνο για αθλητικά, έτσι. Γιατί, τέτοια απόφαση. Γιατί τι έχει σήμερα. Γιατί έτσι, έτσι γουστάρω εγώ. Το έτσι δεν είναι επιχείρημα τώρα. Ω, καλό. Διότι είναι άγιες μέρες, ναι, και δεν θέλω να ξεφύγω. Α, καλά, εντάξει, ας μην έφερνες 0-0 και ας μην έχανες τον μπάσκετ, θα σου έλεγα εγώ. Και ας μην κέρδαγε ο ΠΑΟΚ, θα σου έλεγα εγώ. Τώρα να μην το πω αλλιώς. Και τι έγινε που στο ποδόσφαιρο θα κάνουμε και καμιά γκέλα. Τώρα περιμένω το Σάββατο. Τι έχει το Σάββατο. Έχω και άλλα θύματα. Τι έχει το Σάββατο. Να βγάλουμε κάνα... Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Αυτό, ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Να το. Αυτό μέχρι και την Έλενα ενδιαφέρει. Ο Χριστιάνο θα τους κλετήσει όπως πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε μας τώρα, ρε Σερέ, θα μας πεις εσύ. Κοιτάξτε, τώρα... Ρεάλ Μπαρτσελόνα είναι σαν το κουραμπιές με λομακάρονα. Διάφορα, ναι, και τα δύο, αλλά άντε με τα χίλια ζώρια θα πάμε την Μπαρτσελόνα. Δεν υπάρχουν χειρότερα αγγλικά από το Καταΐφι. Μαζί σου είμαι. Μα τι άνθρωπος. Παραδοσιακός, παιδί μου. Χειρότερο είπε. Α, χειρότερο. Το Καταΐφι. Αυτό δεν τον αρέσει το τίποτα. Ναι, ούτε αυτό. Αφού δεν σ' αρέσει τίποτα, ρε. Σ' αρέσει καλά, τίποτα. Το μπούρεκο τρώω. Τρώω. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Ναι. Μ' αρέσει τρε, και τρελαίνομαι για τον εαυτό μου. Ναι, μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ, ναι, πολύ ωραίο γλυκό, είναι ο εαυτό μου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έγινε. Φιλιά. Έγινε, πέθανε. Έχετε. Κάτσε, βρε. Καλά, χτύπα κι εσύ. Έχουμε πιάσει μονότερμα τώρα. Μπορεί να. Εδώ είναι, έκανε κάτι live. Α, εντάξει. Μπορεί να είναι στην άλλη γραμμή. Κλείσε να δούμε. Ζή. Δευτέρη ζή, αναπνέει. Καλημέρα. Μα έκλεισε. Καλημέρα. Παπί, παρακαλώ. Ότι θα έβρισκα σημείο επαφή του Θευγάτο, δεν το πίστευα. Ρε. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, ναι, ιστορική δηλαδή, μέρα. Είναι Ρεάλ, είναι δυνατόν εσύ. Είστε και οι δύο Ρεάλ, ιστορική μέρα, μάλιστα. Εντάξει. Βέβαια. Απορώ πώς υποστηρίζει βέβαια ομάδα που φοράει άσπα. Εντάξει, ρε παιδί. Και ο Άρης δεν φορέσει φέτος, κάποια που είχε στον Εργοτέλη και φορέσει σχεδόν ασπρόμαυρα. τώρα που βλέπουν τα ασπρόμαυρα αυτοί και παθαίνουν κόμπλεξ και δεν μπορούν να κερδίσουν, τι γίνεται. Για ποιο. Α, πανεγιάλιο ασπρόμαυρα χθε. Πανεγιάλιο, μαύρη θύελα, ρε φίλε. Μαύρη θύελα τη Αχαία, σωστό και αυτό. Εντάξει, μωρέ, μια γκέλα έκανε και μαύρη. Πάλι πρότεινε. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαου. Σου είπα ότι δεν θα μιλήσουμε για αθλητικά. Είναι στο τέλο. Και κάθε μέρα και. Και εγώ μαζί του πάω. Όχι, με Ρεάλ. Από μικρή. Από μικρή. Άρρωστη Ρεάλ, έτσι. Από μικρή. Και εγώ με Μπαρτσελόνα. Δεν είμαι, όχι ψέμα, το παίρνω πίσω. Δεν είμαι Μπαρτσελόνα. Είπα στο ψευτοδίλημα κουραμπιέ μαλομακάρονο, δηλαδή Ρεάλ Μαδρίτη. Μπαρτσελόνα, θα προτιμήσω τροποντινά την Μπαρτσελόνα λίγο παραπάνω. Έτσι χαίρομαι τη Ρεάλ. Τη χαίρομαι. Δεν θυμάστε την παλιά ωραία ομάδα. Παλιά καλή την Ορθόδοξη. Έτσι. Παλιά Ρεάλ η Ορθόδοξη. Δεν πειράζει. Άντε με έπηξες. Άμα το δούμε μαζί, Έλενα, θα αλλάξουμε όλα τα πράγματα. Τι ώρα όμως είναι. Σάββατο, ξέρω εγώ, βράδυ. Στο χωριό δεν θα μπορέσουμε να το δω και με τίποτα. Δεν έχει. Τι κρυπού το παίζει. Σε κάτι αυτά τα συνδρομητικά. Κοσμοτέ, Νόβα, ναι, νομίζω. Τώρα και στο χωριό. Τώρα και στο χωριό που τέτοια πράγματα με το ζόρι πιάνουμε. Ένα καφέ το έχουμε κι εμείς. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε ένα καφενείο έχουμε. Ας πούμε, πουλάει κάτι κρυθαράκια, κάτι μακαρόνια και σουβλάκια ψήνει. Αυτά όλα μαζί. Εντάξει κι εμείς, αλλά έχουμε και ένα για τους νέους. Νεολαία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να.
Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Βεβαίως. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είχε γράψει τη μουσική. Μυθοδία λεγότανε. Για ποιο κομμάτι, για ποιο θέμα όμως συζητάμε? Συζητάμε για τη μουσική που στάθηκε στο διάστημα. Α, ναι, στο Voyager. Μπράβο, μπράβο. Γιατί το ξέχασα το ανέφερα αυτό. Το έχω παρακολουθήσει αυτό. Ναι, ναι. Έχουν σταλθεί πάνω από μία αποστολές πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, ε. Θα στείλουν και τη φωνή του Γεωργιάδη. Για να δούνε πώς θα αντιδράσουνε. Τίποτα, θα τους διώξουμε όλους. Το λιγουρεύεστε, τη γη, τη λιγουρεύεστε. Φιλιά, καλή σου μέρα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Εδώ Λευτέρης. Έλα μόρι μου, έλα γόρι μου. Bonjour. Bonjour. 2 η ώρα το μεσημέρι παίζουν, το Σάββατο. Α, τόσο νωρίς είναι το μάτς. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει Σάββατο, έχει σουβλάκι και τσίπουρο. Σάββατο δεν μπορώ. Ναι, θα πάρω εγώ το πιάτο και το σύστημα και θα έρθω εκεί πέρα. Ναι. Άμα είναι και, θα είναι και η Έλενα. Να. Αχ, να τος άλλος εδώ στα σάλια. Εσύ αφού δεν είσαι, είσαι εδώ. Ναι, δεν είσαι εδώ, αλλά είναι. Είναι. Καταρχήν έχω δεσμό. Ναι, μόνος, ναι. Μόνος του τάζει. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Α, μπράβο. Έτοιμη ήταν. Άμα πει ναι. Το Βεριώτη, η Έλενα τον πει, έλα γόρι μου, εδώ θα είμαστε στις Έρες με το... Μπατμανίδη, είναι ικανός να φέρει ολόκληρη την Κοσμοτέκη. Ω, μια χώρα, θα τσιμπήσουμε και συνδρομή. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ναι, γιατί λες, όχι. Σιγά μη σηκωθεί να φύγει από τη Βέρεια, αφήσει εκεί την ωραία, το τζάκι του, τα χωράφια, την ύπεθρο. Εντάξει τώρα και στη Βέρεια, εντάξει. Τι άκου να σε πω, το έχει φράξει ούτε αυτό, άμα γίνει. Μάλιστα. Το τέλειο, ο Παπ. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Και γιατί όχι. Και γιατί όχι, να το βγήκε κατευθείαν. Ο Βεριώτης είμαι. Ο Βεριώτης, βεβαίως. Είναι έτοιμος να κουβαλήσει Κοσμοτέ, Κοσμοκάρτα, Κοσμο. Κοσμοκαρτοσυμβόλαιο. Έτσι, Κοσμοναύτη. Θα βάλω στην κοτσαδόρα το τρέιλορ και έρχομαι. Έτσι, πέρα πιάτο. Έλα πιάτο να φορτώσει, κύριε Λουκάνικα Τζουμαγιά. Τι να έρθει με το Μάξι. Έλενα. Ορίστε. Εκτός από τη φωνή του Βαγγέλη, τον ήχο τη μουσική δηλαδή. Έχουν και υπέρηχου ήχου των μεγαλύτερων συλλαστικών. Της Φάλαινας. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Δεν προσπαθώ. Δεν προσπαθεί. Αλλά από ό,τι ξέρω που έχω συνομιλήσει με έναν κολλητό που δουλεύει στην NASA, μπορεί να στη διακτηνήσει τη φωνή στο υπερπέραν. Γίνονται αυτά. Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη επιτυχία να το καταφέρουμε. Ναι. Να σ' ακούν οι μη γήινοι δηλαδή. Κατάλαβες. Να διακτηνήσουμε. Δεν μου λες. Άμα μετράνε τι ακροματικότητε τώρα... εξωγήινη, να μα δώσει καμιά μονάδα εδώ να πάρουμε λίγο μπρο. Γιατί έχουμε βουλιάξει. Πώ θα έρθουμε σε κονέ τώρα με την NASA. Αφού έχει φίλο σου λέει. Ναι, θα γίνει τίποτα. Θα γίνει, πώ θα γίνει. Ωραία, για μελέτησε το λίγο. Για μένα καμιά δουλίτσα εκεί στην NASA, τίποτα. Εσύ μπορεί να μεταφέρει τη φωνή μου. Λέω για τη φωνούλα τη Έλληνα να πει το υπερφέραν. Εμεί καταδικασμένοι, Έλενα μου, να ξυπνάμε. Εσύ τίποτα. Θα ρίξει μια φωνή. Να ένα πρωινό το τηλέφωνο να ακούσει κάποια εξωγήινη φωνή να ζητάει την Έλενα. Αυτά είναι. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία στο σταθμό. Νομίζω ότι κάθε μέρα εξωγήινε φωνέ ζητάνε την Έλενα εδώ στο λιμένο. Αυτή φιλιά, τσαου. Πάμε δυνατά την καλημέρα. Πάμε δυνατά, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Πα. Άντε βρε Λευτέρη, άντε ρε Λευτέρη. Παίρνουν όλοι και δεν παίρνεις εσύ, τι γίνεται? Σε έχουν φάει στη στροφή. Εντάξει, ήταν το 0-0 κύριε Μπάμπη με τον Απόλλωνα που μας δημιούργησε κεφαλικά εμφράγματα. Ναι. Έκανε τα κύτταρα. Ναι. Αλλά τώρα όμως επανακάμπτουμε. Έτσι, μ' αρέσεις. Το 2018 θα είναι σωτήριο έτος. Μάλιστα. Το Φλεβάρι, το μήνα των ερωτευμένων κατεβαίνουμε στον Πειραιά. Μα α, δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάνει τώρα καζαμία δηλαδή. Το Μάρτιο. Θα κάνουμε ένα καζαμία, μ' αρέσει. Το Μάρτιο τι θα γίνει, θα κατεβούμε. Το Μάρτιο έχουμε Europa League. Ναι. Κούπα την Europa. Έτσι. Καλά πάμε γενικώς. Χαιρετίζοντας τον κύριο Τάσο που την Τούμπα, τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Που αγαπάει και τον Άρη. Ναι, έτσι, έτσι πηγαίνουν αυτά. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Όλα καλά θα πάνε. Η Βαρκελώνα το βλέπω να κερδίζει μέσα στο Μπερναμπέου. Καλά το κάνανε αυτό 2 η ώρα το μεσημέρι, ρε, εσύ, είναι δυνατόν? 2 η ώρα το μεσημέρι, έχει εκλογές σήμερα. 2 η ώρα το μεσημέρι, ποιος θα δει μπάλα, όλοι θα είναι σαν τσίπουρα, ρε, πλάκα κάνουμε Σάββατο. Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Εκεί τι ώρα θα έχει και εκλογές σήμερα, κύριε Μπάμπη, δεν τα λέτε αυτά. Τι εκλογές έχει, πάλι βαρεθήκαμε. Πάλι εκλογές στην Καταλωνία, πάλι. Το έχουν κάνει, το έχουν κάνει, άστα να πάνε, αίτε. Μας έχουν κουράσει. Τώρα με τη σημαία της ανεξαρτησίας. Καλά, 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 γραφική, αίτε.
Γραφική, αλλά θα γίνει. Πού γίνεται το Real Barcelona, στη Real ή στην Barcelona? Εκτός έδρα. Εκτός έδρας, ποιος είναι ο εντός δηλαδή, για να είναι ο εκτός. Ο εντός είναι η Real. Α, εντάξει, οκ. Ναι, Real Barcelona. Real Barcelona είναι στα εντός. Μαδρίτη. Μάλιστα, χειροκροτήματα. Σε Διάκο Μπερνομπέο. Μας έστειλε. Γεια σου Λευτέρη, γεια σου. Χειροκροτούν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, διότι μας έδωσε εδώ ο φίλος μας την πληροφορία ότι αυτή τη μουσική έχουμε στείλει στο διάστημα σε περίπτωση που δούμε εξωγήνους. Δεν σε ανατριχιάζει λίγο αυτό. Δεν στείλει ένα πατμανίδι, παιδί μου, καλά μπουζουκάκι. Τώρα τι Βαγγέλη Παπαθανασίου, είμαστε ολόκληρη Ελλάδα και με στέλνουν εδώ τον Βαγγέλη με τα synthesizer και με αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Πάπα. Καλώστονα, καλώστονα. Είμαστε πάρα. Τι ακούμε? Τι ακούμε? Για τα καϊφάκια, για τα αυτοκόλεκα. Μας ανοίγει την όρεξη η Έλενα, λες και χρειαζόταν. Άνοιξε και η δική μου. Ναι, 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 τι να κάνουμε. Γι' αυτό δεν έρχεται, δεν την παχαίνουμε. Ναι, άμπραβο, ναι, να. Πώς είμαστε? Αυτή την ώρα είμαστε τα λαμπάνια της ησυχία. Πήραμε τους τελευταίους απόμαχους από τα παράκια. Είχε και τέτοιους, ε. Πού είναι? Σε ποιο σημείο? Τους άφησα στην παραλία τώρα, δεν είναι. Α, εντάξει, μια χαρά. Στην παραλία. Στην παραλία. Τους πήρα από το κέντρο, να φανταστώ. Τους πήρες και τους άφησες στην παραλία. Ναι, από εκεί που ξεκινάμε πάντα. Αχ, τελευταία απόμαχη τέτοια ώρα. Ο κόσμος. Έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Όχι. Έτσι, έτσι. Όποιος ψάχνει, βρίσκει, Ελένα μου. Όντως. Ναι, άμα θες, βρίσκεις μαγαζιά. Δεν μας παίρνει και ο Μερκούρης που μας έλεγε ότι ήταν σε ένα πονηρό. Μάλιστα. Άντε, καλά κουράγια. Καλημέρα, καλημέρα. Ο άνθρωπος που κουβαλάει τους απόμαχους ζωής. Εσύ τώρα θα ακούσουν εξωγήινη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Μπάμπη, καλημέρα γόρι μου. Καλώστονα, καλώστονα. Καλημέρα και στην Έλενα. Μπάμπη, λοιπόν, έχω λύσει το πρόβλημά σου. Ποιο απ' όλα? Γιατί είμαι μόνο πρόβλημα. Έχεις δουλειά στη NASA. Α, για πες μου. 2 εκατομμύρια δολάρια, θα παρακτήσεις τις πρώτες απικίες στον Άρη. 2 εκατομμύρια δολάρια είναι η πρώτη απικία στον Άρη, να πάμε να... Πάνες να χτίσεις, να δουλέψεις για να χτιστεί η πρώτη απικία στον Άρη, 2 εκατομμύρια δολάρια. Κάπου δεν αναφέρει όμως πότε θα γυρίσεις. Α, εντάξει, φτάνει να γυρίζεις στον κόσμο, μπέθα... Δεν μου λες οικοδομή δηλαδή, ψάχνουνε. Ψάχνουνε εργάτες. Εντάξει. Το έχουμε. Τώρα δεν ξέρω πού να... τα λεφτά που θα πάρει. Τα μάτια πάρει στον Άρη, δεν ξέρω άμα θα μπορεί να τα καταναλώσει. Θα τα δω στον Καρυπίδη, ρε παιδί μου, να κάνει καμιά μεταγραφή. Εντάξει. Να βοηθήσουμε κι εμείς, να χτιστεί το οικοδόμημα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Ευχαριστώ για την πρόταση. Τσάω, τσάω. Αυτό το ξέρει τη μυθοδία. Ναι, το έχω δει. Θα γράψω κι εγώ κάποτε, θα τα παρατήσω τα μπουζούκια, θα γράψω σε ένα επικό έργο. Θέλω να παίξω στο Μέγαρο. Ναι, ου, α, Τζέγκις Χάν. Θέλω να παίξω στο Μέγαρο μια φορά. Ως τι? Ως κάτι, ρε παιδί. Απ' έξω, από μέσα δεν έχει σημασία. Το εύχομαι. Να σε καλά, να σε καλά. Να γράψουμε ένα επικό έργο. Να κάνω εγώ την παρουσίαση, όπως ξέρεις πάλι. Πάντα. Μπορούμε να κάνουμε το λόγο επειδή συμφωνικό έργο, ας πούμε. Να βγαίνουν κροατές στα τηλέφωνα και να ακούγονται όμως έτσι πομπόδεις. Πήρα να πω. Να το ετοιμάσουμε. Πήρα να πω για το προηγούμενο. Πήρα να πω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε δυνατά, μάχημα, ωραία, ξυπνητά, με προτάσεις πάνω απ' όλα. Για να βγούμε κιόλας και από την κρίση εδώ δίνουμε. Να, στον Άρη λέει ο φίλος μας. Στον Άρη, γιατί όχι. 2 εκατομμύρια, μια χαρά είναι. Αχ, αυτό που δεν το ρωτήσαμε είναι άμα ξυπνάνε πρωί. Για να πάει στη δουλειά. Στον Άρη δεν έχει πρωί. Αυτό τον πλανήτη θέλουμε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Άγια νύχτα πλησιάζει. Χριστούγεννα στην Καλαμάτα. Χριστούγεννα εδώ στην Καλαμάτα. Τι παραπάνω μπορεί να έχουν άραγε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα για να γραφτεί τραγούδι, ε! Πόσο ωραία είναι πια η Καλαμάτα! Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν εκεί. Μπορεί να την υπεριστόλισαν και να χαίρονται. Λες, ε! Έβγαλαν και βίντεο κλιπ. Το έχεις δει? Είδα ένα έτσι πολύ τριλ. 30 δεύτερα που έπαιξαν στην τηλεόραση τυχαία. Ναι, ναι, είναι Χριστούγεννα εδώ στην Καλαμάτα. Ξέρω εγώ με γουρουνοπούλους, με τέτοια. Χθες είχαμε μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Τζατσαρό και λέγαμε ότι τα Χριστούγεννα, όταν ο μισός από τον Νότο κατάγεται από, νομίζω, Αργολίδα, Ναύπλαιο, κάπου κατά εκεί. Έχοντας εμπειρίες ότι στον Νότο τα Χριστούγεννα δεν τα πολύ γιορτάζουν όσο τα γιορτάζουμε εμείς εδώ στο Βορρά.
Γιατί είμαστε πιο κοντά στο Βορείο Πόλο και στον Άγιο Βασίλη. Δεν έχουν τόσο καλοκαιρινό κλίμα που όχι και τόσο, αλλά αυτοί είναι περισσότερο με τα κουκορέτσα, με τα αρνιάκι, με τα τέτοια του. Κοίτα, μπορεί να έχουν άλλα έθιμα απλά. Ναι, λες. Ναι, έτσι γίνεται. Στην Καλαμάτα σίγουρα θα έχουν άλλα έθιμα. Έχω φίλε στο Άργο, ναι. Στη Νέα Κύο. Αν έχει ιδέα. Δεν έχω ιδέα, η Νέα Κύο. Τι είναι η Νέα Κύο? Είναι χωριό, ναι. Στο Άργο κοντά, mm-hmm. Και στο Ναύπλιο. Και τα γιορτάζουν εκεί, τα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά ίσω έχουν κάποια άλλα έθιμα. Εδώ εμεί είμαστε νομίζω πιο. Έτσι, βαρύ και πιο... πιο στολισμένη, ναι. Έχω την εντύπωση τώρα. Μπορεί και αυτό να είναι μια ψευδέστηση. Παρ' όλα αυτά όμως μας βγάλαν τραγουδάκι και το υμνούμε και το τραγουδάμε και μαζί. Θα βγάλουμε και εμείς Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη. Κάτι τι ρε παιδί μου, με ένα πιτόγυρο στο χέρι. Ωραία να βγάλουμε ένα τραγουδάκι. Θα βγάλω. Δεν έχω βγάλει τόσα χρόνια Χριστουγεννιάτικο. Ξεκίνησα φέτος να γράφω κάτι, το ξέχασα μετά στην πορεία. Θες να κάνουμε ντουέτο? Θα κάνουμε όλα μαζί, θα τα κάνουμε, Έλενα μου. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Λόγω επειδή στο πρωινό της 21ης του Δεκέμβρη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας επικοινωνείτε καθημερινώς, καλημερίζουμε μάλλον ή και καλησπερίζουμε γιατί μας γράφει καλησπέρα, καλημέρα από USA, Mr. Babis, ο φίλος μας ο Ευθύμης. Wow, what time is there? Προφανώς θα είναι από γεματάκι προς βραδάκι, μάλλον βράδυ πρέπει να είναι εκεί, 12, 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος τώρα εκεί και μας ακούει. Καλημέρα στη γραμμούλα, μα δεν μας το κλείσε. Και τώρα που είπα, τώρα άκου τώρα τυχαία, μιας και αναφέραμε την Καλαμάτα, είδα και μια είδηση που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και αφορά λίγο τα ποδοσφαιρικά, Ελένα μου. Λέει, υπάρχει μια ομάδα στην Αυστρία, η οποία, η αυστριακή Wiener Victoria, η οποία λέει θα διαφημίζει πλέον στη φανέλα της χασίσια. Τώρα... όχι αυτά να στρίψουμε και ένα τέτοιο. Θα φυτά. Όχι, χασίσια για καλό σκοπό. Δηλαδή. Κι όμως, θα πάρουμε τη γραμμούλα και θα σου το πω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να καλώς... Είχα και εγώ μια τέτοια μπλούζα. Τη φορούσα όταν την αποσπούδαζα, έκανα παρέα σε φοιτήτρια στα Γιάννενα πριν πολλές δεκαετίες. Σαν και... την Έλενά μας που σπούδασε στα Γιάννενα. Ναι, 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 ναι. Τι φανέλα έγραφε, είχες? Έγραφε legalized cannabis. Είχε ένα εφτάφυλλο και με σταματάει κάποιος, πώς να το πω, τέλος πάντων, να το πω αστυνομικό. Ναι, ναι, να το πεις έτσι. Καλύτερα να μην... Ναι, καλύτερα και μου λέει, ξέρεις τι είναι αυτό που φοράς? Του λέω, η σημαία του Καναδά, τι είναι? Όχι αγόρι μου, μου λέει, είχε και την προφορά. Λέω, τι είναι, τι είναι, τι είναι? Μου λέει, κακό πράγμα, λέω, σώπα. Έδωσα λέω και 10 χιλιάρικα. Να την πας πίσω. Θα την πάω, λέω, δεν το συζητάω. Ρώτησα, στέει ο Καναδάς να πούμε. Μια χαρά, ειρηνική χώρα είναι αυτά. Παίρνει Έλληνες μετανάστες. Λοιπόν, ακούω ότι έχει παίζει στο CD από τη ζωή του παιδιού. Τα διέρωμα χριστιανικά τραγούδια. Είναι τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα, γιατί και εκεί τα παιδιά είναι πολύ ήρεμα, με πραότητα. Και την Κέτι Γαρμπή. Τη βάλαμε στην αρχή, ξεκινήσαμε Τούλη για το Χριστούλη. Ναι, πολύ ωραία. Με μία λέξη το αλλάζει και το κάνει. Είναι πολιτικό το τραγούδι. Είναι αυτό, ας πούμε. Εγώ δεν θέλω να επεβαίνω στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, πώς γίνεται πολιτικό? Θα πλέξω Τούλη για τον Τατούλη. ή μπορεί να το απογειώσει. Σε όλα τα τραγούδια της Γαρμπή γίνεται αυτό. Είναι εκείνο που λέει. Είναι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Ισχύει, ναι. Και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα. Έτσι, θίγει θέματα οικολογίας. Την επιδερμίδα, ναι. Μπορεί να το αλλάξει, mm-hmm. Να κάνει κάτι άλλο που μοιάζει με υφαλοκρηπίδα, να μην το πω. Να μην το πεις, να μην το πεις και πάλι, ναι. Και να το απογειώσει. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και από τους πολλούς πολιτικούς που είχε πει και ο Τζίμις ο Πανούς, εσύ είσαι ένας από αυτούς. Που καταστρέφει, ναι, κάθε μέρα την πατρίδα μου. Μεγάλο άσμα. Λοιπόν, και... ακούω κάποιους Αργιανούς που δεν έχουν ομάδα και υποστηρίζουν σε άλλες χώρες. Mm. Δεν ασχολούμαι εγώ. Ναι, αυτό. Αλλά όπως είπε και ο Αϊνστάιν στη Βουλή, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε. Τσάου, τσάου. Είναι που δεν θα ασχολιόμαστε με τα αθλητικά. Ό,τι και να κάνουμε, θα βάλουμε και ένα αθλητικό. Λοιπόν, μια από τις πιο γνωστές ομάδες για τις καμπάνιες τους κατά των ναρκωτικών είναι η αυστριακή SC Wiener Victoria. Ναι. Μιας και στο παρελθόν είχε πάρει μέρος σε προγράμματα τόσο για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών, όσο και την προστασία των αστέγων. Τώρα η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίστηκε πάλι στην επικαιρότητα χάρη σε μια συνεργασία έκπληξη. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον νέο χορηγό που διαφημίζει στη φανέλα της, την εταιρεία Flower Field,
που δραστηριοποιείται στα προάστια της Βιέννης να είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καλλιέργειας κάναβης, υλικού που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς είτε για παραγωγή ελαφρών ναρκωτικών. Η αυστριακή ομάδα θα διαφημίζει πλέον την ελόγω εταιρεία, κάτι που δεν έχει προηγούμενο, και σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, το 30% των εσόδων από τη χορηγία θα διατίθεται σε κοινωνικά προγράμματα. Έναν χορηγό που θα τον θέλανε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Σαν, κοίτα, όπως το παρουσιάζουν, έτσι με αυτή την θετική πλευρά, δικαιολογούνται. Για θεραπευτικούς σκοπούς, παιδί μου, τώρα όχι για αυτά που κάνουν οι άλλοι εκεί μέσα στους τεκέδες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Καλώς τον. Τριλογώ. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μπορούμε να ακούσουμε εξατμίσεις από διάστημα όπλια. Δηλαδή, δηλαδή πώς κάνει η εξάρτηση ήχους, ήχους από διαστημόπλου, ξέρω. Όχι από γήινα, από εξωγήινα. Μάλιστα, από εξωγήινα. Star Trek και έτσι. Να σου βάλω κανένα Town Mate. Ένα, και ένα Dota Press να μου βάλει να το ευχαριστιόμουν. Κάτα τα Dota Press, να τα ξεκινήσαμε. Κάνε το δυνατά, δυνατά. Θα το πάμε δυνατά. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε για κάποιους χορηγούς που θα μπορούσαν να έχουν οι ομάδες. Ομολογώ ότι τέτοιο χορηγό ποτέ δεν είχα ξαναματαδεί. Εντάξει, γιατί όχι. Θα δοκιμάσουμε και εδώ. Θα δοκιμάσουμε. Τι εννοείς να δοκιμάσουμε, όχι. Να το φορέσουμε. Να το φορέσουμε. Εντάξει, δεν ξέρω μα και οι στολές θα είναι φτιαγμένες από κάναβη. Γιατί ξέρεις, φτιάχνουν και. Τι στο ρούχο. Ρούχα από κάναβη, βεβαίως, βεβαίως. Από νήμα. Είναι τόσο ωφέλιμο παντού. Βεβαίως, παιδί μου. Άγιο το χορταράκι είναι άγιο, α πούμε. Ευνοεί την κλειστή φαντουργία. Έχει και ήδη, τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω. Τι? Έχει και ήδη. Ήδη, τι εννοείς ήδη? Είναι, ας πούμε, χώρο το κάναβης, είναι χώρο το κάτι άλλο. Δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά τα πράγματα, αλλά κάποιος ειδικός νομίζω εκεί μπορεί να μας ευνοήσει, αλλά σίγουρα δεν θα βγει στο τηλέφωνο για να μας το διευκρίνεις. Βέβαια, εμείς αναφέρουμε. Δηλαδή το εμπόριο, τι περιλαμβάνει? Τα πάντα, παιδί μου. Μέχρι και μπύρα και ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις μπορείς να πάει. Πριν από χρόνια είχε ανοίξει και ένα μαγαζί, ένα cannabis shop στην Θεσσαλονίκη, αλλά έκλεισε. Δεν είχε ούτε μία σχέση με παρεστησιογόνες και ψυχότροπες ουσίες. Ήταν απλά η βάση, η πρώτη ύλη. Υπάρχει. Σαν αυτά που έχεις στην Ολλανδία, εννοείς. Όχι. Cannabis shop τέτοιο που παρήχε και διαφημιζόταν και στα γήπεδα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί άλλο το η κάναβη που μπορείς να φτιάξεις ρούχα και άλλο η κάναβη η οποία μπορεί να γίνει ιατρική. Κι άλλο η κάναβη η οποία μπορεί να γίνει από αυτή που εμείς λέμε όχι. Τύπου ποτό. Και ποτά και τα πάντα και τα πάντα. Δεν ξέρω αν μας πούνε οι φίλοι μας την Καλαμάτα, δεν ξέρω τι αυτό. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. 5η 21 του Δεκέμβρη σήμερα. Δεν προλάβαμε, δεν είπαμε καν. Πιάσαμε τον μπούρου-μπούρου, δεν είπαμε τι μέρα έχουμε, τι εορτές. Πόσο, τι κρύο έχει έξω. Τι κρύο έχει, αισθάνθηκες κρύο? Κοίτα, εντάξει. Κάθε φορά που έρχομαι, ακούω πριν τον καιρό, από χτες. Ναι, από χτες. Παγώνεις εκεί, λίγο ταράζεσαι. Βάζω γάντια και τέτοια και τώρα όταν βγαίνω είμαι ψηλό νορμάλ. Νορμάλ, και αρχίζει και τα βγάζει τα γάντια. Αλλά μόνο τα γάντια. Είναι Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής Μάρτυρος. Και εορτάζουν ο Θεμιστοκλής, ο Θέμης, η Θεμιστοκλία. Ο Ιούλιος, μέσα στο Δεκέμβριο, λέμε και κανένα τέτοιο όμορφο. Η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Ιουλίτσα, η Ιουλία, η Γιούλα, έλα έλα Γιούλα Γιούλα πάρε με, που λέγεται το τραγουδάκι. Η Γιουλίτσα, η Τζούλια, η Γιούλη. Έχουμε τραγούδι για Τζούλια εμείς και θα τα ακούσουμε, θα το μεταδώσουμε. Βέβαια, εγώ Αυγερινός, εσύ Πούλια, εγώ Ντοπερινιόν, εσύ Τζούλια. Α, το ξέρω, ναι. Το έχω μάθει κι εγώ αυτό. Το έχει μάθει και η Έλενα μας. Όλοι στο Ανατήλη στις 7 και 37 και θα δεις στις 5 και 9. Για όσους ανοίξανε και τα Facebook και αυτά, σίγουρα θα έχουν δει το Μάρκ Ζούκεμπεργκ να τους εύχεται καλό χειμώνα, το είδες. Σου είχε πάνω στην σελίδα σου την αρχική. Δεν ήρθε ο Μάρκ. Δεν σου ήρθε ο Μάρκ. Ο Μάρκ όχι συγκεκριμένος, δύο μέσω της εταιρείας. Καλά Χριστούγεννα. Ναι, όχι καλά Χριστούγεννα, καλά χειμώνα, διότι 21 του Δεκέμβρη όχι. Είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε τη μικρότερη νύχτα. Τη μεγαλύτερη νύχτα και τη μικρότερη μέρα. Είτε σημαίνει. Σήμερα. Ναι. Είτε σημαίνει. Είτε σήμερα το πολύ αύριο. Είτε σημαίνει ότι μπαίνει επισήμως ο χειμώνας. Τώρα ξεκινάει η χειμώνας. Άρα σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα. Και τη μικρότερη μέρα, 21. Ναι. 21 Ιουνίου έχουμε το αντίθετο, ρε παιδί μου. Α, μπράβο. Και 21 Μαρτίου και 21 Σεπτεμβρίου έχουμε τις ημερίες. Άρα ουσιαστικά έχουμε. Γεωγραφισμένος είσαι. Παιδί μου, τα παίζω. Έχω έρθει εδώ. Τα θυμάμαι αυτό από το δημοτικό, μην νομίζεις. Μπράβο. Γεωγραφία, αν όλα τα παιδιά της γης πιανόταν χέρι-χέρι. Εμείς και ο κόσμος, έτσι το λέγαμε. Καλό χειμώνα να πούμε επισήμως, δηλαδή ημερολογιακά. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι μπαίνει στις 21 Ιουνίου, ο χειμώνας μπαίνει στις 21 του Ιούνιου. Καλό χειμώνα με ζέστες μέσα μας, πάνω απ' όλα.
11 και 45 το βράδυ μας πληροφορεί ο φίλος μας ο Ευθύμης, είναι στην Φλόριντα. Αυτή τη στιγμή τώρα, το βράδυ. Δηλαδή 12 παρά. 12 παρά. 12 παρά. Εμείς εδώ λέει δεν ξυπνάμε με Batman, πάμε για ύπνο με Batman. Φιλιά στην Έλενα. Φιλιά. Και καλές γιορτές να έχετε. Ωραία στη Φλόρινα. Merry Christmas. Merry Christmas. Εκεί μάλλον θα έχει ζέστη, αυτά, μες στις παραλίες. Γιατί. Φλόριντα τώρα είναι τροπικό κλίμα σχεδόν. Αλήθεια λες. Παιδί μου, καλοκαίρι, μπάνια κάνουμε. Μονίμως. Μονίμως, μονίμως. Δεν αλλάζει κοντά τίποτα. Στο Μαϊάμι. Ναι, το Μαϊάμι είναι όχι κοντά, είναι μέσα στη Φλόριντα. Η Φλόριντα είναι ο νομός, ας πούμε. Νομός Φλωρίδης. Και με πρωτεύουσα το Μαϊάμι. Ναι, 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 ναι. Μια χαρά περνάνε εκεί. Προσοχή στους καρχαρίες. Καλημέρα στη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι γνώσεις είναι αυτές που λες, το καλύτερο. Και εγώ, τρελάθηκα. Παιδιά, τι να κάνω. Τα έχω στην προπόνηση δουλεμένα. Είναι ο τρόπος αυτός να ρίχνει τις γυναίκες μας. Ου, με γεωγραφία, με γεωγραφία σίγουρα. Με γεωγραφία. Λοιπόν, σίγουρα πρέπει να στείλω ένα δικό του τραγούδι, να βγάλω τον Παπαθανασίου εκεί πέρα το διάστημα. Ενέβρε τώρα, ποιος Παπαθανασίου το παλτό. Έτσι, έτσι. Που έχει παίξει αυτός ο Παθανάσιου, που έχει παίξει ο Μωράς, μου πει κανένας, τι θα σου, center back. Έτσι, να είσαι καλά, φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Δεν θέλω να τα πω τώρα πρωί, θα ακούει κανένας να σου πει. Μην ταράζεσαι, είναι πρωί. Θα ακούει κανένας άσχετος, σου λέει, τι λένε αυτά, μας κάνει μήνυση. Τολμήσα και πάνε για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου αυτά τα πράγματα. Άξι ρε παιδί μου, καθένας έκαστος το είδος του. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Bonjour. Μ' αρέσει όταν μιλάμε γαλλικά. Τι λέει? Bonjour. Αυτό είναι ιταλικό, ιταλικό. Τα κάνουμε, εντάξει. Ό,τι ξέρει ο καθένας, ρε παιδί μου. Bene, molto bene. Io sono Cristiano, io parlaro italiano. Παρλαρώ ή έτσι τα λες? Ξέρω κάποιες εκφράσεις. Α, εκφράσεις. Ίσα ίσα καταλαβαίνουμε. Καλοκαιρινές εκφράσεις. Για ευνόητους λόγους. Ναι, ναι, τα χείριθμα μάθηματα. Εντάξει, οκ, οκ, μάλιστα. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, μωρέ, είδαμε τη μεγάλη παοκάρα. Α, να τα αρχίσαμε τώρα τα μπασκετικά τώρα. Γυρίσαμε, γυρίσαμε το κουμπί. Το γύρισε το κουμπί, Παναγία. Μάλιστα, μάλιστα. Είδες μπασκετάκι ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ. Μόνο αυτό, κατάλα μουσική άκουγα. Α, δεν είδες Ολυμπιακό, κοίτσε σε κά, μεγάλη νίκη. Τι βαριώσουν, ρε, με τεράστια, τεράστια νίκη για τον Ολυμπιακό, με ελλείψη, με τέτοια, όπου βρει την Τζεσεκά την πατάει. Ναι, ξέρω. Έχει γίνει το αφεντικό και μάλιστα ταράχτηκε τόσο πολύ η Euroliga, η οποία το ανέβασε και στο λόγο επειδή έκανε ανάρτηση αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα του αγώνος και στο σήμα της Τζεσεκά έβαλε το σήμα του Παναθηναϊκού. Έγραψε, ναι, Ολυμπιακός. Αν πει το λόγο, επειδή υπάρχει αυτό, Ολυμπιακός σε 88-86 νομίζω έληξε και μπαίνανε από κάτω οι Παναθηναϊκοί. Γράφανε μόνο έτσι μπορείτε να μας κερδίσετε και τέτοια. Ναι, ναι, μεγάλο γλέντι. Ολόκληρο Κοτζαμάν Euroliga να κάνει τέτοιο τεράστιο λάθος. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Γι' αυτό πάω και δεν παίζει Euroliga. Θα παίξει μόλι τώρα που έκανε αυτή τη μεταγραφή. Σιγάβρε, σιγάβρε. Ο Κλάντον πολύ καλύτερο. Καλά, αυτό δεν τον έχουμε δει, αλλά ο Κλάντον εμένα μου άρεσε. Ναι, πέρυσι ήταν ο κορυφαίος του πάγκου. 10 rebound, 10 χρόνια ήταν. Βολές βέβαια δεν βαρούσε, αλλά τέλος πάντων, τι να το κάνεις. Ποιο αλλά βαράει βολές. Έτσι, ωραίος τύπος τύπο ήταν, ωραία παρουσία, αυτό εμένα μου άρεσε. Ναι. Τι πάρας, καραγκούνης, καραγκούνης. Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν επίσημα για μένα χθες. Χθες, δηλαδή. Γιατί, τι ήταν χθες? Έφαγα ποικιλία τριών. Τι σχέση έχουν τα τριά μετά? Εγώ το έχω έθιμο. Α, τι έθιμο, για το έθιμο του Σχαριλάου. Για εξήγησέ μας, τι έθιμο μπορεί να είναι αυτό? Εντάξει, ποικιλία τριών τρώω, άμα βγω έξω. Ναι, είσαι γαλαντόμος, είσαι. Με κανένα φίνο κοριτσάκι. Με κανένα φίνο κοριτσάκι, λέει. Άρα πότε θέλει... δηλαδή. Πότε, πότε. Θες να μας πεις δηλαδή ότι χθες ήσουν με κάποιο. Με τον πατέρα μου, να ξέρω. Α, πες έτσι. Και γιατί έφαγες ποικιλία τριών, αφού δεν ήσουν με κοριτσάκι. Ναι, ποικιλία τριών και φάγαμε. Αλλά κοριτσάκι, γιοκ, Όχι, μόνο με τον βοηθό και ο πατέρας μου. Τι να κάνεις. Με κάποιο κρασί το συνοδεύεις? Εννοείται. Τι προετοιμάς, τη ποικιλία? Του 2007, εξαίρετη σοδιά. 2007 το πήγα, φαντάρος. Αυτό λέει από πάνω, Μπατμανίδης μάχημος. Το 2007 πήγες φαντάρος, ρε. Ναι, ρε, ναι. Στις πυρκαγιές Πελοποννήσου. Ναι, εγώ τι δουλειά είχα με την Πελοπόννησο. Εγώ έσβηνα τότε πυρκαγιές στην Πελοπόννησο. Εγώ ήμουν, εγώ έσβηνα, εγώ προστάτευε. Και ποιος θα προστάτευε τη Μακεδονία μας, αν δεν ήμουν εγώ εδώ? Από τους ξένους. Εγώ στην Καλαμάτα ήμουν στο μέτωπο. Α, είμαι κι εγώ εδώ. Δεν έχει μέτωπα εδώ. Πλάκα κάνεις. Άσε τώρα. Πάτε όλοι στα σύνορα και σε αυτά και θα μείνει η Θεσσαλονίκη μας έτσι απροστάτευτη.
Να έρθει κανένας εκεί να μας... Άντε μην τα πω τώρα. Δεν θέλω να τα πω, Τι λέει άλλο, ετοιμάσαι για Χριστούγεννα, να κάνεις κάτι. Τα Χριστούγεννα θα είμαι εδώ πέρα με τον αδερφό μου και την γυναίκα του και την ανεψιά μου. Και θα τρως ποικιλία τριγιών. Άντε να δούμε. Δεν θα ψήσετε τίποτα, τι άλλο κάτι. Ένα φόντι, ένα κάτι. Γαλοπούλα. Δεν θα ψήσετε λέω. Θα φάμε βρε. Θα φάμε. Τυριά. Τυριά. Και τυριά και θα ψήσω και θα φάω φάει κανονικό φυσικά. Μπουγιορντί. Δεν θα φάω και φάει κανονικό. Παρά μόνο θα βγω με τον αδερφό μου να φάμε κάπου. Θα πάμε να φάμε. Ωραία φίλε, πολύ φάει. Αχ, πολύ φάει. Ναι, πάει δίαιτα τώρα. Αλίμο, τι να κάνουμε, εντάξει δεν πιάνατε αυτή. Έχασε 15 κιλά, είχα χάσει. Άντε ρε μεγάλο, πώς τα καταφέρες εμείς. Διατροφή. Σαν τη δικιά μας. Μάλιστα. Έγινε Κρίσμου. Σε φιλούμε. Τσάου τσάου. Αν είχες απορία, Έλενά μου, ναι. Στο Μαϊάμι αυτή τη στιγμή έχει 28 βαθμούς. Wow. Ναι, σε χάλασε. Τρελάθηκα. Ναι, με κοντομάνικα λέει και ο Άγιος Βασίλης με τζεσκί μας πληροφορεί ο φίλος μας ο Ευθύμης. Τι ωραία. Δεν θα ήθελες κι εσύ. Θα ήθελα μια χρονιά να κάνω διαφορετικά. Διαφορετικά. Όλο Χριστούγεννα εδώ με μελομακάρονα κουραμπιέρ. Φτάνει χιόνια. 24 έφτασε. 24 πάλα για και Χριστέ, 24 ολόκληρα χρόνια και δεν έχεις πάει μια Αυστραλία, μια Τζαμάικα, ένα κάτι της. Αχ, θα φύγουν έτσι τα χρόνια. Θα φύγουν έτσι τα χρόνια και εμείς δεν θα κάνουμε με... να είμαστε εκεί με το μαγιό μας, με το έτσι μας, ξαπλωμένοι στην παραλία. Διαφορετικό. Τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Και σαλέ. Και Μαλδίβες να με πήγαιναν, δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν θα... Μ' αρέσει που είσαι άνθρωπος που, που βολεύεσαι. Μ' αρέσει, Είναι όλη την ώρα τώρα στα σαλέ, στα σκι, στα τζάκια, στα φωτιά. Δεν μπορεί με τα χιόνια, δεν τα μπορώ. Στις ποικιλίες τυριών, στο ένα, στο άλλο. Φτάνει. Θέλουμε κάτι πιο εξωτικό, κάποιο καλοκαιρινό. Του χρόνου σου υπόσχομαι. Έλενα μου, θα σε πάω στα... Πού? Κάπου θα βρούμε, θα ρε παιδί. Θα κάνεις και στην αυλία όμως. Στην Αμουλιανή, ξέρω. Θα κάνουμε και Χριστούγεννα στην Αμουλιανή. Ωραία. Καταπληκτικά, εξωτικά. 21 του Δεκέμβρη και σαν σήμερα τι κοσμοϊστορικά γεγονότα αξίζει να αναφέρουμε για να μάθει ο κόσμος την άχρηστη πληροφορία. Ξέρω τι έχει. Αποφασίζεται λέει το 1960 η ίδρυση του μονίμου κρατικού θεάτρου στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Το 1937 κάνει πρεμιέρα η χιονάτικη 7 Νάνη. Η πρώτη στον κόσμο μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων. Τώρα τα κινούμενα σχέδια, τα Χριστούγεννα πάνε και έρχονται. Βλέπουν όλα τα παιδάκια. Ναι, έτσι. Ωραία πράγματα. Το Ρούντολφ το ελεφάκι, θυμάσαι. Μια χαρά είναι να έχεις παιδάκια, νηψάκια τέτοιο. Βρίσκει ευκαιρία να δεις και εσύ. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν πολύ για να πω την αλήθεια. Δεν έχεις παιδάκια, νηψάκια γι' αυτό. Δεν έχω. Άμα κάτσεις, θα μπεις μέσα στο κλίμα. Κανονικά, εγώ ξανά ξαναβλέπω κάτι Thundercats, κάτι αυτοπορώδικα. Ναι. Το βάζα εκεί το νηψάκι, κάτσε να δω. Ναι, έλεγε άλλο. Όχι, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μετά. Περίμενε. Χάναμε την αγωνία, χάναμε την εξέλιξη. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Γιώργος Αμερικάνος, ένας από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος στην χώρα μας, θρύλος της ΑΕΚ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Πού είσαι ρε Λεβέντη μου. Καλώς το να. Καλημέρα. Τι γίνεται, είμαστε κάνετε το κορίτσι εκεί δίπλα, έχω καιρό να το ακούσω. Όμορφα εσείς. Δυνατά. Έτσι. Πιο δυνατά. Special. Πιο δυνατά. Έτσι. Ξυπνητά, yeah. πιο ξυπνητά. Yeah. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Τώρα που ήμουν στο αυτοκίνητο, είπες για την, πώς τη λένε, και την Καρμπή. Ναι. Μου άρεσε το κομμάτι, το έχω ακούσει κανένα δύο φορές. Το Τούλι για το Χριστούλι. Όχι, το άλλο. Ποιο? Ναι, με ποιον τραγουδέα όμως, εδώ σε θέλω τώρα. Ναι, ακούγεται και ένας άντρας. Πριν το δεις εκεί πέρα θα σου πω εγώ. Τζον Μοδινός. Όχι, με το Παλιατσάρα. Ποιον? Με το Παλιατσάρα. Ποιος είναι αυτός? Ένας τενόρος. Ναι. Νέος άνθρωπος, ωραίος. Ναι, δεν τον ξέρω. Και είχανε εγώ, ναι. Ωραίο που είμαι. Τι είχανε. Πώς? Τι είχανε. Λες κάτι είχανε αυτοί, τι είχανε. Όχι, τίποτα δεν είχανε. Απλά έτυχε να το τραγουδήσουν και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Έτσι. Ναι, μια χαρά. Και, ναι. Και το άλλο, το δεύτερο, του Αντώνη Βαρδί. Έχει ο Αντώνης Βαρδίς για τα Χριστούγεννα. Ο ήλιος που γίνει επικίνδυνος. Που κάθε μέρα και να το βλέπεις στο γυάλινο σπίτι. Ναι. Συγκρού. Ναι. Να κάνει ο Τζίμις Φανούς. Όχι. Είναι από τα καλύτερα που έχει πει ο Πανούσης, από τις καλύτερες ερμηνείες σε τραγούδι. Εγώ σε ρεσιτάλ έτυχε να βρίσκομαι στην Αθήνα τότε. Ναι, σε δεύτερη ανάγνωση. Φοβερός. Έτσι. Τι κάνουμε άλλο, ετοιμαζόμαστε. Πώς? Ετοιμαζόμαστε, λέω. Νομίζω πυρετοδός. Πυρετοδός, για πού?
Για εδώ. Α, εδώ, Θεσσαλονίκη. Όλος ο κόσμος εδώ θα μείνει, μια χαρά. Αφού η πόλη είναι όμορφα, στολισμένη και το ένα και το άλλο. Φέτος είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αύριο έχετε εκπομπή. Βεβαίως, εννοείται. Και αύριο θα δώσουμε. Έτσι, το παρόν. Βεβαίως. Η Έλληνα, αν δεν είναι όμως έτσι, τη εύχομαι το καλύτερο, έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν θα είναι, αλλά θα μας. Είναι εδώ νοερά. Μνημονεύω. Σε όλα τα επίπεδα. Το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα. Έτσι ακριβώς. Φιλιά. Καλή δουλίτσα. Τσάω, 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 τσάω. Θα μας μνημονεύεις που ρε παιδί μου. Θα πας σε μια εκκλησία, θα αφήσεις ένα χαρτάκι αυτό που αφήνει για τις λειτουργίες. Υπέρ εκπομπής. Το εννοούσα, το ζω στο μυαλό μου. Μ' αρέσει όμως αυτό, θα σας μνημονεύω. Είναι πολύ. Βαθιστό Χριστό. Βαθιστό. Πολύ γκράντε ρε παιδί μου. Ναι, γι' αυτό το είπα. Έτσι, Έλενα μου, ξέρεις. Λοιπόν. Θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα ακούγοντας μία στροφή, κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει να γιορτάσουμε τις Τζούλιες σήμερα και ολοστοιχείως έχουμε γράψει τραγουδάκι για Τζούλιες. Βρίσκουμε, δεν τα παίζει κανένας, αναγκαζόμαστε και εμείς και τα παίζουμε. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή επιστρέφει ολοκληρώνοντας την πρώτη του ώρα. Ήσουν το άστρο της αυγής, κοντά μου όταν σε είχα. Η έλμα με στα δόντια μου, η ξακουστή της γιού η μαστίχα. Και τώρα που μου έφυγες, έχω καημό μεγάλο. Αφού το ξες, πλαστικά με, εγώ κι εσύ, ο ένας για τον άλλον. Εγώ ο Αθηνός και εσύ πουλιά, εγώ τον Περινό και εσύ τσουλιά. Εγώ ο Αθηνός και εσύ πουλιά, εγώ τον Περινό και εσύ τσουλιά. Ρούντολφ το ελαφάκι. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εφημερεύει η υπηρεσία του λόγω επειδή. Τις καλημέρες μας στον φίλο μας τον Θωμά που μας στέλνει καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Ναι, το είδα. Αχ, το είδες. Είμαστε εμείς τα καλύτερα παιδιά, ε. Γι' αυτό μας βάζουν τόσο πρωί, παιδί μου. Τα κακά παιδιά, ξέρεις, είναι τώρα έξω. Είναι για ύπνο. Για ύπνο. Ή και ό,τι ήθελε προκύψει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στα προαιώρητα παιδιά. Έτσι, τι κάνουμε. Με γνώρισες έτσι. Βεβαίως. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος. Α, έτσι. Έτσι, τι να κάνουμε. Πριν το πεις εσύ, θα το πω εγώ για να συμφιλιάζουν οι άλλοι. Μάλιστα, τι κάνεις, καλά είσαι. Είμαι και εγώ καλά, αλλά είναι και η Έλενα καλά. Γεια σου. Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Γέρομαι καλά, μια χαρά. Μια απορία, ρε παιδιά, έχω. Παρακαλούμε, εδώ. Ποια Ιουλίου, ποια Τζούλια γιορτάζεται. Εγώ ξέρω Τζούλια ότι είναι το όνομα Ιουλία. Ιουλία, ναι, εντάξει. Στα αγγλικά Τζούλια, το κάνουμε και λίγο έτσι, το αλλάζουμε. Α, μάλιστα. Ναι, έχουμε και αυτές. Ξέρουμε, η εθνική μας στάρ λέγεται Τζούλια από την άλλη. Μικροαλλαγές δηλαδή. Μικροαλλαγές. Παλιά πώς την Ευγενία την κάναμε Τζένι. Τζένι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτή γιορτάζει 24 του μηνός. Ω, 24. Η Τζένι. Ναι, η Ευγενία. Του Δεκέμβρη. Βεβαίως. Α, να τη μάθαμε. Δεν θα έχουμε εκπομπή, αλλά το μάθαμε τώρα εδώ. Δεν το ξέρουμε. Ευγενία, μ' αρέσει σαν όνομα. Είναι πολύ. Είναι την Κυριακή παραμονή των Χριστουγέννων. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Και αύριο. Ναι. Και αύριο. Mm-hmm. Αύριο γιορτάζει η Αναστασία. 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 Ναι. Αύριο θα έχουμε εδώ την Αναστασία μας, εδώ του Λίμπερο, και θα κάνουμε εκπομπή το πρωί εορταστική. Α, πολύ ωραία. Θα μας ελπίζω να φέρει κανένα γλυκάκι να πάμε κούτρα. Γι' αυτό τη φέρνεις Παρασκευή. Καλέ, μόνη της μου είπε. Εννοείται. Γιορτάζει και εκκλησία στο χωριό μου. Άλλο αυτό, άσκητο. Μια λοιπόν, χαρά. Παιδιά, καλή εκπομπή. Επίσης, καλές γιορτές σας εύχομαι. Καλές γιορτές. Και εσύ καλά να περάσεις. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Φιλιά, τσάω, τσάω. Μας αποχαιρετούν όλοι ένας-ένας. Εγκαταλείπουνε. Ναι, γιατί, παιδιά, πού πάτε. Παιδιά, καθίστε εδώ. Πού να πάτε, Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μπορεί για το σουκού αυτό. Εντάξει, έχουμε ένα τριήμερο, τετραημεράκι. Αλλά εδώ λένε ότι η Θεσσαλονίκη
είναι ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Από σύμφωνα... ξένους ή για από ξένους, παιδί μου, σύμφωνα με την εταιρεία Trivago. Ξέρεις αυτή που κάνει εκεί τα booking, τα έτσι, ναι, τα αλλιώς, που δίνει ξενοδοχεία. Και το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα αναλύοντας τις αναζητήσεις των επισκεπτών στην πλατφόρμα της. Δηλαδή ψάχνει άλλος πού να πάω, πού να πάω. Ρε, πού... στη Θεσσαλονίκη. Πού να πάω, στο Μαϊάμι τώρα εκεί. Καταρχήν δεν έχει ωραίες θάλασσες, μην νομίζεις. Μες στον Καρχαρία είναι, παιδί μου. Μες στον Καρχαρία είναι, παιδί μου. Ριχές, λασπούρα εκεί, Έλλη, αλιγάτορες, άστα να πάνε. Συνταξιούχοι πολλοί είναι στο Μαϊάμι. Έλληνες. Γενικά, ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί να έχει κάποιους Έλληνες. Η πρώτη λέει σε αναζήτηση. Πολύ είναι η Ρώμη, η αιώνια πόλη πάντα. Θα σ' άρεσε να πας Χριστούγεννα τώρα στην αιώνια πόλη. Δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, θα έκανες μια παραχώρηση, ας πούμε, να πας. Παρίσι. Στο Παρίσι, στην πόλη του φωτός. Με μέση διάρκεια διαμονής, αυτοί που αναζητούν τη Ρώμη, ας πούμε, για κανένα πενταήμερο θα πεταχτούν. Και πολύ είναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έχεις πάει Ρώμη. Έχω πάει και Μιλάνο. Και ξέρεις. Πάει και ξέρω. Έτσι. Ωραία η Ρώμη. Όμορφη, ναι. Πολύ περπάτημα όμως, αυτό μου ναι, έχουν αλλά πει. Είναι μικρή, τίποτα. Είναι μικρή η Ρώμη. Ναι, την περπατάς. Α, τι καλά. Εγώ νόμιζα ότι είναι. Θέλω να σου πω ότι σε όλα τα μνημεία μπορείς να πας πολύ εύκολα σε λίγες ημέρες. Σε λίγες ημέρες. Σε ένα πενταήμερο δηλαδή. Εντάξει, είναι τώρα. Πολύ. Είναι πολύ. Δεν πάμε τότε. Πάμε για ένα τριήμερο, ας πούμε. Δεύτερη λύση αναζήτηση. Περιοχή μάλλον είναι το Μπάνσκο. Εντάξει τώρα. Σε παρακαλώ. Η αλήθεια δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Θα πάει η Μαριλίζου στο Μπάνσκο. Ναι. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να προκύψει κάποια στιγμή. Κάμια, ναι, αν πας στη ΔΑΠ, ξέρω να κάνει κάποια εκδρομή. Είναι εδώ δίπλα μας, είναι φτηνά. Αλλά παιδιά, γιατί να πάτε στο Μπάνσκο. Έχουμε Καϊμάκ Τσαλάν, έχουμε Φαλακρό. Εγώ δεν είμαι και του σκι. Εντάξει, δεν είμαστε όμως εκεί του. Του τζακιού, τη ζέστη. Στο σαλέ. Πόσο να κάτσει το σαλέ. Πόσο να κάτσει. Άμα έχει τυριά και κρασά. Μια χαρά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Άλλοι δεν έχουν που να πάνε και άλλοι τραβάνε και μακριά. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι, παιδιά. Εσύ. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλά, ήρεμα. Θα πας πουθενά. Θα πάω την Πρωτοχρονιά, ρε παιδιά. Πού το λες έτσι, το λες έτσι, λες και θα πας να πούμε στον Πολύγυρο. Όχι, ρε Μπάμπη, γιατί το έχω κανονίσει από το Σεπτέμβριο. Τα κανονίζει τελικά κάτι από νωρίς, όλα πας στραβά. Ποτέ δεν κανονίζεις τόσο νωρίς, ποτέ. Χωρίζεις. Χωρίζεις, άμα κανονίσεις. Όχι. Θα δόξω τον Θεό. Το αντίθετο έγινε. Τι, περιμένω παιδάκι. Α, μπράβο σου, ρε, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πας, ας πούμε, μάλλον. Φανταστώ. Θα πάμε, μάλλον. Mm-hmm. Βέλγιο, Μπρίζ, λέμε να πω. Πολύ ωραία. Ναι. Το λέει πραγματικά, δηλαδή, σαν να ακούγεται μια. Ούτε Αγία Τριάδα, ρε παιδί μου, δηλαδή τόσο. Α, τον κακομίρι. Θα πας στο Μπρίζ. Τι έχεις, κανένα συγγενή εκεί, μάλλον θα έχεις, δεν μπορεί. Όχι, όχι. Έτσι το άσχετο. Συγγενή την έχεις δει. Ποια, πολλές. Στην Breeze, έτσι λέγεται, με τον Colin Farrell. Που είναι κάτι αυτός, ένας κατάσκοπος, κάτι τέτοιο να σε... Όχι κατάσκοπος, πώς το λένε, τέτοιο ρε, αχ, κόλλησα τώρα, όχι κατάσκοπος. Hitman, κάτι αυτό, επαγγελματής δολοφόνος, κάτι τέτοιο μου κάνει. Ναι, έχω... ναι. Την είχα δει, ρε φίλε, πριν από 10 χρόνια και είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση αυτή η πόλη. Και λέω κάποιος που να πάω. Στην Breeze, με την Breeze έχει παίξει νομίζω ο Παναθηναϊκός κατά καιρούς. Όχι, η ΑΕΚ έχει παίξει φέτος. Ναι. Και εμείς παίξαμε και ο Πάκο έπαιξε το 2010. Έχει παίξει ο Πάκο με την Breeze, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Ούτε και εγώ. Έβαλε γκολ ο Μαλεζάς. Εντάξει, θα πάρω τον τιμήσεις τότε. Έχει αυτά γόματα που σκοράρε ο Μαλεζάς. Μια χαρά σε βρίσκω. Θα πεταχτείς εσύ και εκτός Ελλάδος. Δεν θα πας Μπάνσκο. Τι να κάνω. Έχω πάει, δεν μ' άρεσε. Άμα δεν κάνεις εκεί, παιδιά. Ναι. Δεν, παιδιά, εγώ είχα πάει πάλι Χριστούγεννα και ήταν σόνια, δεν μπορούσα να κουνηθείς. Δεν μπορούσα να πας να φας, ας πούμε. Είχα παγώσει, είχε παγώσει το αίμα μου. Άρα δεν έχει νόημα να πας άμα... Τι να το κάνεις. Έλκυθρο, έστω να κάνεις κάτι. Όχι, παιδιά, είναι φοβερό τώρα. Το μέρος είναι απίστευτο, έχουν ρίξει πολλά λεφτά. Ναι. Είναι χειροτροπικό κέντρο βόρειας Ευρώπης, πώς το πω. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν τα δικά μας. Τα φτυχικά του. Απλά αν δεν κάνει σκι δεν αξίζει να πας. Τα χιονοδρομικά κέντρα με ΣΥΡΙΖΑ. Να τα λέμε και αυτά. Ρώμη είναι πολύ ωραίος προορισμός. Για 3-4 μέρες. Απίστευτος. Δεν έχει τύχει να πάω. Μπάμπη, είναι σαν και εμάς. Οι Ρωμαίοι. Οι Ιταλοί. Είναι ούνα ράρθα, ούνα φάτσα.
Αλλά είναι και λίγο πιο ωραίοι. Εγώ δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Δεν είδες κάτι. Ιωάννα μου λέω, Έλενα μου, δεν είδες κάτι. Γιατί όσες διεσποινίδες έρχονται εδώ στην εκπομπή, όλες με τους Ιταλούς έχουν το κάτι. Αλλά επειδή πήγα, δεν θέλω να σου πω ότι. Wow. Είναι κάτι, ρε Έλενα. Είναι φινετσάτη. Υπάρχει μια φινέτσα. Δεν το συζητώ στο ντύσιμο και στο στυλ. Εννοείται. Ενώ εδώ τα δικά μας τα κλαρίνα δεν έχουν φινέτσα. Σε παρακαλώ. Δεν κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, Έλενα, πάμε εκεί πολύ καιρό που πήγε. Εγώ πήγα τώρα 3-4 χρόνια. Ναι. Τα μαγαζιά που πουλούσαν φαγητά, ναι, ήταν λες και τα έβγαζε ένας παραγωγός, ένα εργοστάσιο. Ότι ήταν παντού ίδια. Τυποποιημένα. Ίδια, όταν λέμε ίδια, ίδια μπάμπη, ίδια. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι λίγο όλο αυτό, είναι το ζυμαρικό, είναι το... Θα το επισκεφτώ, παιδιά, και θα σας φέρω τα δικά μου τα αποτελέσματα. Ναι, εντάξει, παιδιά, η πίτσα δεν μ' άρεσε εκεί πέρα. Ούτε εγώ, δεν είναι ότι τρελάθηκα με κάτι να σου πω ότι μου έχει μείνει. Έτσι, εμείς ξέρουμε από πίτσα, ελληνική πίτσα εδώ. Πίτσα Σάκης, ξέρω εγώ και τέτοια. Έγινε. Σε φιλούμε. Πότε φεύγεις? 29. Άρα μπορεί να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εσύ Τετάρτη δεν έχεις εκπομπή? Κανονικά έχω. Τι, ποιος το είπε αυτό? Α, γιατί πριν είπες ότι δεν έχεις Τετάρτη? Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Α, λες εν τη ρήμη του λόγου. Τετάρτη εδώ έχουμε και συναυλία, όχι απλά εκπομπή. Μέσα στο στούντιο. Όχι, μέσα στο στούντιο. Καλό. Έτσι, φιλιά, τσάω, τσάω. Τι, εμείς κανονικά εργαζόμαστε αυτές τις άγιες μέρες. 27 του μηνός έχετε συναυλία, δεν θυμάμαι. Τετάρτη και 29 παίζουμε ξανά από το Λεμαΐδα. Και 5 παραμονή τα φώτα θα πάμε Νέα Ρόδα. Έτσι, γιατί? Για συναυλία. Θα έχει κόσμο εκεί. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ταξί μα τα είμαστε, ρε παιδί μου, μια παρέα. Πάρα εκεί πολύ ωραία. Στο φίλο, στον Κώστα Κώστα. Τέλεια. Α, θα είμαστε εκεί μια παρεούλα, αυτό θα φάμε στην ταβέρνα. Έχει και τα νερά, θα πάτε για το σταυρό ή αυτά. Α, θα βουτήξουμε την άλλη μέρα κατευθείαν, έτσι πως θα είμαστε τύφλα. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Παιδιά, πάλι ο Σπύρος είμαι. Παρακαλούμε. Να σα πω κάτι. Βεβαίω. Εγώ είχα πάει πρώτη φορά στη Γερμανία και κάθισα ένα μήνα σε κάτι φίλο που με φιλοξένησαν και πηγαίναμε σε ιταλικά μαγαζιά. Ναι. Δεν έχουν καμιά διαφορά. Μπορώ να πω ότι τα ελληνικά μαγαζιά έχουν πιο ωραία προϊόντα. Έτσι, τα ελληνικά, ιταλικά μαγαζιά έχουν πιο ωραία προϊόντα. Όχι, τα ελληνικά. Να. Τα ελληνικά. Δηλαδή, όταν λες τα ελληνικά, τι σουβλάκι, γύρω, πανσέλα. Όχι μόνο αυτό, και την πίτσα είναι πιο ωραία. Α, μάλιστα. Και το καπουτσίνο είναι πιο ωραίο από ό,τι έχουν οι Ιταλοί. Καταρχήν έχουμε φρέντο εμείς. Εκεί δεν έχουν κρύα, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Αυτή είναι εφεύρεση ελληνική παντού. Έτσι, εδώ πατέντα δικιά μας. Παιδιά, σύμφωνοι, τότε που πήγα ήταν το 94 το Πάσχα. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Να, εντάξει, όμως σε μένα μου άρεσαν πιο πολύ τα ελληνικά προϊόντα. Έτσι, στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Έτσι είναι. Αυτό ήθελα να πω. Να σε καλά, Σπύρο μου. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Στον Πάσκο έχω πάει δύο φορές μέσα σε διάρκεια. Τώρα εμείς όμως δεν ρωτήσαμε ποιοι έχουν πάει στον Πάσκο. Έλα. Ναι και. Τη δεύτερη φορά έμενε στη Σουίτα και τζάμπα. Άμα είναι τζάμπα, πάω, παιδιά. Έχω τέλο σπα. Μάλιστα. Και ήταν πριν το ανακαλύψουν οι δαπίτες. Όταν πηγαίναμε εμείς εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ και τέτοια, μάλιστα. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα Μπάσκο είναι φτηνοδουλειές. Να τα λέμε και αυτά. Δίπλα μας είναι. Με ένα φίλο Αθηναίο πήγα την πρώτη φορά. Πού το είχε ανακαλύψει? Τζάμπα δεν πα στον Μπάσκο. Με 30 ευρώ δεν πηγαίνει. Αν το αγόρι, α πούμε, σου πει να πάει στον Μπάσκο, είναι. Τίποτα. Επειδή θέλει έτσι να το ξεπετάξει. Ω, ναι, σημαντικό. Δεν ενθουσιάζεσαι. Κορίτσα, να μα πείτε εσεί. Είμαι αγοροπαρέα πήγα. Ή μάλλον στα αγόρια να πούμε ότι μη προτείνετε στην καλή σα να πάτε Μπάνσκο. Ε, σωστό. Ναι, εντάξει, δεν έχω ακούσει και ποτέ ζευγάρι, αλλά... Καλύτερο στο Λαϊλιά να πάτε, ας πούμε, στα Σέρες, να φάτε και ένα κανέα, ας πούμε, να γουστάρετε, έτσι. Εγώ θα την πάω στην Κατερίνη. Καλά, θα περάσει τέλεια. Θα περάσει τέλεια μόνος σου. Γεια σου. Τσάω, τσάω. Κατερίνη, γιατί, παιδί μου, πάνω Όλυμπος, 7 λιτόχωρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Τρίτη είναι η Θεσσαλονίκη μας σε αναζήτηση. Ναι, για πες. Παρόλα αυτά, μετά τον Μπάνσκο από τους τουρίστες. Τέταρτο το Λονδίνο. Περνάμε το Λονδίνο. Έτσι. Θεσσαλονίκη με 5 μέρες μέσο όρο παραμονής, όπως και το Λονδίνο. Στην πέμπτη θέση η Αθήνα. Είδατε, χαμουτζίδες, σας κερδίσαμε. Μα ή σου είπα στο Βόρα, τα Χριστούγεννα τα έχουμε πιο. Πιο ωραία, ρε παιδί μου, τα απολαμβάνουμε. Λίγο παραπάνω έχουμε. Δεν το έχει δει. Δικιά μου αίσθηση. Μπορεί, όχι. Ε, μωρέ, τι ξέρουν τώρα, νότια από εκεί.
Στο Βερολίνο είναι το Βερολίνο στην έκτη θέση, στην 7η είναι η Πράγα, στην 8η είναι τα Ιωάννινα για τα Χριστούγεννα. Που έχουν ένα χάλιο, πολύ χάλιο, δεν το είδαμε αυτό. Ναι. Είπα να κάνουν έτσι ένα φουτουριστικό, ένα κάτι διαφορετικό. Εντάξει, κάθε χρόνο κάτι χάλια γίνεται. Στα Γιάννενα. Αλλά γιατί τα Γιάννενα, εσύ που τα έχει ζήσει Χριστούγεννα, τα ξέρει. Ναι, πάρα πολύ κρύο, κλασικά, πολλά φωτάκια. Πολλά φωτάκια. Είναι ένα μαγαζί πολύ χαρακτηριστικό, το ξέρουν όλοι όσοι περνάνε, έστω και για βόλτα. Που κάθε χρόνο θα βγουν εκεί μπροστά φωτογραφία. Είναι γεμάτο φωτάκια. Ποιο μαγαζί. Σύγκλητος. Α, Σύγκλητος. Το περίμενα. Το ξέρω, δεν έχω πάει στα Γιάννενα. Είχα μιλήσει κάποτε να κάνω live στη Σύγκλητο, το πιστεύεις. Άντε, κάνε να πάμε. Για κάτι Χριστούγεννα που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική μας, αλλά τέλος πάντων μέσα από κάποιες καραμπόλες είχαμε μιλήσει εκεί με τα αφεντικά. Είναι το πολύ χαρακτηριστικό. Έχει πολύ ελαίους και τέτοια, φωτάκια. Την επόμενη φορά. Στην έναντι θέση κάτω από τα Γιάννενα είναι το Παρίσι και στη δέκατη το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ είναι παντός καιρού. Τι Χριστούγεννα, τι Πάσχα, τέτοιο. Μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να το επισκεφτεί. Το Παρίσι πολύ χαμηλά. Χαμηλά, παιδί μου, χαμηλά. Και εκεί φωτάκια. Εσύ θες Παρίσι τώρα, σου κάνει κάτι. Σπύρου Στουάιφερ. Βέβαια, Χριστουγεννιάτικο. Σαν δέντρο είναι, σαν Χριστουγεννιάτικο, ας πούμε. Παλιά δεν πηγαίναν στα Παρίσι, αυτό που έκανε τα χρόνια τα χρυσά, το Μέγκα, κάτι εκπομπές με τον Χριστόφορο Νέζο, πώς λεγότανε. Που πήγαινε με τραγούδια. Χριστός, λέγεται. Όχι Χριστόφορος, που πήγαινε με Γαρμπί, με Βανδί. Του πήγαινε στο Παρίσι, ας πούμε, και τραγουδούσαν. Τώρα μέχρι τα φιλιά τραπ. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά, Μπάτμαν. Καλώς τον. Έχω το κρασοπότερο, τώρα το πίνω. Βάλε ένα τότε να πρέπει να το απολαύσω. Δεν αντώ τα πρέπει να το απολαύσω. Μια εισαγωγή δυνατή και μια εξάτμιση διαστημοπλοίου μέσα. Έτσι, να ανέβασε με κι άλλο. Εξάτμιση διαστημοπλοίου. Πού να τη βρω, βρε παιδί μου, την εξάτμιση. Star Trek. Star Trek, μάλιστα. Κάτι θα βγάλουμε. Μάλιστα. Και τότε πρέπει και Star Trek και όλα αυτά που θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Το τότε πρέπει είναι Σπύρος Αγοραίος, δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, θα ακούσεις και θα καταλάβεις. Περιορέξεως είναι όλα αυτά. Εδώ το έχει κολλήσει, το έχουν κολλήσει και ακροατές. Έχω δει αναρτήσεις στα Facebook κάτι μεσημέρια. Τότε αν πρέπει να ανεβάσουν άσχετοι. Αυτό δεν... τον. Ναι, τον είπες. Ναι. Το σπί... Άκου τώρα κομμάτι, ρε παιδί μου. Το θα γίνει τέλει, στο τέλος θα γίνει ο ύμνος της εκπομπής. Άκου τώρα εδώ ποιότητα. Αυτά είναι πραγματικά χριστουγεννιάτικα. Ωπα! Ωπα! Ωραίο! Ωραίο, ναι, ναι. Χριστού του Θεία Γέννηση. Ποντιακό είναι. Είναι αρβανίτικο. Μακεδονίτικο. Αρβανίτικο προς Αλβανία μεριά, ρε παιδί μου, προς τα εκεί. Αρβανίτικο. Το αρβανίτικο είναι το αλβανικό. Είναι ένα φίλο, α πούμε, ελληνικό που τώρα δεν κάνουμε και ιστορία. Που ζει στην Πίνδο και στη Βόρεια Ήπειρο και προς τα εκεί και έχει έρθει και Ελλάδα προς Στερεά και αυτά. Αρβανίτες εκεί είναι Θήβες, Λιβαδιές, πολλοί Αθηναίοι. Μάλιστα. Μεγάλη ιστορία τώρα που να στην πιάσω κόρη μου και να στα πω αυτά. Τότε πρέσβη, τότε πρέσβη, τι θα κάνουμε, περιορέξω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί. Συνδιαλεγόμαστε καθημερινώς και αδιαλείπτως. Αναζητούμε πού θα πάμε. Εμείς βέβαια στα χωριά μας, αυτά πατροπαράδοτη, δεν έχουμε λεφτά. Να φύγουμε. Κρατάμε τις παραδόσεις. Βέβαια τώρα, μα δεν πας εκεί να τιμήσεις τα άγια χώματα που σε γέννησαν. Τώρα, τι να τα κάνεις στα Παρίσια, άσε τώρα τα Παρίσια. Έλα, μωρέ. Πύργος του Άιφελ είναι και για άλλες εορτές και για άλλες περιοχές. Να την πας μια 25η. 25η να γιορτάσεις εκεί με ένα μπερέ, με ένα κουανσάν, με ένα κάτι τι. Έχουν τώρα στο Παρίσι Μίλτο Ζαχαροπλαστίας. Να μην έχουν τώρα. Τα γλυκά τους αυτά είναι. Ας τα να πάνε. Τα δικά μας τα γλυκά είναι, κυρίες και κύριοι, τα καλά και τα παράγουμε στον Μίλτο. Όπου μπορείτε, μπορείτε τις άγιες αυτές οι μέρες των Χριστουγέννων. Όχι μόνο να καλύψετε τις ανάγκες σας σε εορταστικά happenings, αλλά γενικότερα σε catering. Τα Μίλτο Ζαχαροπλαστία καλύπτουν τις ανάγκες σας για το catering, για τα εγγένεια και τις γαμήλιες δεξιώσεις. Κάποιοι παντρεύονται και τέτοια εποχή, δεν έχει να κάνει. Παιδικά και άλλα πάρτι και φυσικά business coffee και lunch break. Σου δίνουν την δυνατότητα μέσα σε όλα αυτά, τα κάνεις και ένα πιο συνδυαστικό γεύμα, ένα πιο συνδυαστικό, μια πιο συνδυαστική παροχή ανάλογα με το τι θέλεις να δώσεις, αν θέλεις να προσδώσεις ένα κλίμα έτσι εορταστικό. Θα πας στα Ζαχαροπλαστία Μίλτο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό.
το συνηθίζουμε να το κάνουμε 7 και 25 για να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο προς το τέλος. Έχεις και έρευνα. Θα δώσουμε έρευνα, παιδί μου. Ξέρεις, του δύο, άμα σου έχω έρευνα εδώ. Όχι, γιατί όλοι αυτό περιμένουν. Περιμένουν έρευνα. Θες να το δώσουμε teaser. Ναι, ναι, ναι. Είναι λέει τα 4 σημάδια που δείχνουν ότι μια γυναίκα. Ναι. Λέει εδώ τώρα, ας πούμε, το εκλεκτό μας site. Ναι. Που δείχνουν αν μια γυναίκα είναι καλή, καταλαβαίνεις που. Ήμουν σίγουρη ότι θα είναι κάτι τέτοιο. Θες να πάρουμε άλλη έρευνα? Όχι, εντάξει. Εντάξει, αυτό δεν θα πεις με βάση μια έρευνα που έχεις κάνει και εσύ πάνω στις φίλες σου. Έτσι, σε γνωστές και σε τέτοια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και εμείς πάντα στα Ερτζιανά, Ελένα μου. Ωραίο αυτό. Ναι, δεν λείψαμε ποτέ. Τι κι αν ο κόσμος ετοιμάζεται και κι αν ο κόσμος θα φύγει. Γιατί αρκετοί θα φύγουν από αύριο. Ναι, ναι, λέμε δεν έχουμε λεφτά. Ναι, λέμε δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Μια χαρά θα λείπουν όλη την επόμενη εβδομάδα. Όλο και κάπου θα πάνε όλοι. Μόνοι μας θα είμαστε. Θα το δεις αυτό. 28 τίποτα. Αχ, συντροφεύουμε εμείς. Θα μας ξεχάσουν μαύρη πέτρα εκεί που θα περνάνε καλά. Σιγά μην σκεφτούν ότι υπήρξαμε. Δεν μας πει κανείς καλαντά. 24 δεν έχουμε εκπομπή. Έχουν έρθει κάτι, έχουν έρθει κάτι μαντράχαλη τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι 17-18 χρονών. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει σήμερα. Σήμερα. Θα τον κεράσουμε με λαμακάρα. Ναι, που τα αφήσαν οι χθεσινοί. Μαρή, μπαίνει στο πνεύμα της εκπομπής. Γιατί τώρα τα. Όχι, θα τα αποκαλύψουμε όλα, παιδί μου, δεν κρυβόμαστε. Είχαν έρθει πέρυσι κάτι νταγλάρια 17-18 χρονών. Ζούμε άντρε να πούμε πάντα βρεστε κανένα κορίτσι να πείτε τα κάλαντα. Όχι. Όχι. Στο τέλος έτσι πως πάντα πράγματα αρχίζουμε να τα λέμε εμείς. Βεβαίως. Αλλά σκέψα, άμα πάμε εγώ και εσύ τώρα. Ναι. Αντί να έρθουν να μας πούν τα καλά, να πάρουν τους τα πούμε εμείς. Ναι, εσύ θα ντυθείς Άγιος Βασίλης. Ναι, και εσύ τι θα ντυθείς? Άγιο Βασιλίτσα. Άγιο Βασιλίτσα. Τι ωραία. Θα κάνουμε επιτυχία. Θα κάνουμε ντουέτο. Δεν θα μας ανοίξουν όλες τις πόρτες. Εγώ λέω ναι. Σε όλους τους ακροατές θα πηγαίνουμε σε έναν έναν και θα τους λέμε τα καλαντά. Στο 2-31-087-38 μπορούμε να τα πούμε και τηλεφωνικά. Ή να μας τα πείτε. Να μας τα πείτε. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι φώσεις και άνεμοι που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 και 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από μείον 1 έως και 3 βαθμούς. Και το πολύ να φτάσει στους 5-6. Το πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ρε παιδί μου, τέτοιες ημέρες είναι, θα έχει και το κρυουλάκι του. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, το κλείσε. 2-31-0-287 και 38. Πριν σου προανήγγειλε ένα θέμα, μια έρευνα που την περιμένει ο κόσμο που δεν σ' αρέσουν ποτέ αυτές οι έρευνες. Μόνο εγώ δεν την περιμένω. Δεν το ξέρουμε, παιδί μου, γι' αυτό επίτηδες. Επειδή έχω βρει το αδύνατο σου σημείο. Το να σου λέω αυτά τα σαχλά και να μου τσουλιάζει. Ναι, ναι. Αλλά αυτό μ' αρέσει έτσι λίγο σε πειράζω. Για μία έρευνα, βέβαια, εντάξει, τι λένε τώρα μας αυτά τα πράγματα που τα ξέρουμε. Λέει 4 σημάδια που δείχνουν αν μια γυναίκα είναι καλή, καταλαβαίνετε που. Αλλά γιατί όμως εντόπισα αυτή την έρευνα, τι μου έκανε εντύπωση και θα το πάω λίγο αντίστροφα. Έχει ένα πράγμα που εστιάζει στην θεματολογία της εκπομπής και έχει να κάνει με το φαγητό. Αν δεις, λέει, μια γυναίκα να έχει όχι απλά να τρώει, να έχει, λέει, περίεργα γούστα στο φαγητό. Ναι. Αυτό είναι σημάδι ότι θα είναι και πολύ... Τουρμπο. Τα γούστα, λέει, του κάθε ανθρώπου στο κρεβάτι είναι όπως και τα γούστα στο φαγητό. Τι εννοεί ότι... Ναι, αλλά τα περίεργα είναι για τους περίεργους. Για τους περίεργους. Κάποια άτομα, λέει, προτιμούν τη μεξικάνικη κουζίνα. Καυτερή και πικάντικη, κατάλαβε. Ναι, τσίλι. Και μετά να σε πάει η αίμα. Δεν σε πω εγώ. Τι στοιχεία έχει. Άλλοι αρκούνται, λέει, στην αγγλική. Αν υπάρχει, ποια αγγλική είναι τώρα. Εννοεί αυτό με το breakfast που λέμε. Το breakfast, fish and chips και τέτοια. Κάτι μπίνστρον, φασόλιο, να σε πάει και εκεί να πούμε. Όχι. Ξενέρωτη. Όσοι, λέει, προτιμούν την αγγλική κουζίνα, είναι ξενέρωτη, βέβαια. Ενώ, λέει, μια άλλη έρευνα, λέει, κοινώς αναφέρεται σε αυτές που δεν φοβούνται να πειραματιστούν με τις γεύσεις. Τις δεσποινίδες. Ναι. Οι οποίες, λέει, είναι και αυτές, το λέει η έρευνα, παιδιά, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Κάνουν, λέει, παπάδες στο κρεβάτι. Δηλαδή αυτές τι τρώνε? Έλα μου, ντε, πες ένα παράξενο φαγητό, ξέρω εγώ. Παράξενο εννοείς σπάνιο, όχι συχαμένο. Όχι συχαμένο, δηλαδή. Παιδί μου, ξέρω εγώ, ιδιαίτερες, γκουρμιά γεύσης. Δηλαδή έχω φάει κάτι πολύ άσχημο. Για πες ένα πολύ άσχημο. Το έβγαλα, ναι, το έβγαλα, κατάλαβα, ενώ δεν το έφαγα. Δεν το έβγαλες και στο γήπεδο. Έφαγα, ναι. Δεν ήξερα, είχα παραγγείλει κάτι και είχε πάνω μάγουλα μασχαρίσια. Και δεν σ' άρεσαν αυτά? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν το τρώνε όλοι. Μπορεί όμως κάποιος από το διπλανό τραπέζι να είπε, αυτή πήρε μάγουλα. Έλα να σου τσιμπήσει το
το μαγουλάκι. Έλεγε λίγο στην τσιμπή σου. Ότι αυτό τώρα είναι. Ξέρω εγώ, σου κάνα πατσατζίδικο. Όχι, τα... ποτέ, ποτέ. Ποτέ πατσά. Ποτέ τώρα. Ήμουν να φας μάγουλα γλώσσα. Πάνω κάτω. Όχι, εγώ τώρα που με έφυγες και με αυτό το θέμα, ναι, στο μάχη μου είμαι. Ναι, ιδιαίτερη. Πολύ... Έχω πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα, τι πρόβλημα έχεις, παιδί μου. Είναι πολύ ευαίσθητο. Ευαίσθητο και συγκεκριμένο. Δεν μπορώ τα βαριά πράγματα. Ναι. Εντάξει, τα περίεργα τα δοκιμάζω, δεν τα λέω. Τα δοκιμάζεις, ναι. Δεν λέω όχι. Α. Δηλαδή και τα κινέζικα, όλα αυτά τα τρώω πάρα πολύ. Μπορεί και αυτό να το βγάλεις, ας πούμε, κάπως αλλιώς. Ας πούμε, σε ένα παλμαρέ κινήσεων και εντυπωσιακών επιδόσεων. Το κινέζικο, έτσι το ιαπωνέζικο, θεωρείται από τα περίεργα, τότε ναι. Άμα τότε φασούσι, και εγώ. Έτσι. Άμα φασούσι, ας πούμε, μπορεί να βγάζεις, ας πούμε, primitive, έτσι, άγρια ένστικτα, λέω εγώ. Τι μπορεί να κάνεις ακροβατικά, οι Κινέζοι δεν είναι ευλίγιστοι, δεν βλέπουμε. Στριφογυρι... Εγώ πάντως το τρώω. Γι' αυτό Κινέζοι, ας πούμε, βλέπουμε στα Κινέζικα τσίρκα στριφογυρνάνε πιάτα. Αλλά είναι όλοι αδύνατοι, ρε παιδί μου. Θέλει περιορέξεως, θέλει, ας πούμε, και επιδέξια τέτοια. Αν έχει, λέει, περίεργο γούστο στο φαγητό, να είστε ότι κάτι καλό θα συμβεί. Ή κάτι ιδιαίτερο, να ψάχνετε τις ιδιαίτερες συγκινήσεις. Υπάρχει κόσμος. Σου έχει τύχει να βγεις, δηλαδή, με κάποια να τρώει περίεργα και εσύ να κάθεσαι και να την κοιτάς? Όχι, τρώγα κι εγώ περίεργα. Εννοείται. Όχι, δεν την κοιτούσα το φάει. Ήμουν ας... αυτό θα το φας. Αλήθεια λες. Εννοείται, τι αυτό. Και έφυγε αυτή. Μετά από κάποια. Τι έκανε, καλημέρα στη γραμμούλα. Αν δεν φας μια πάπια Πεκίνου. Έχει φάει. Και εγώ έχω φάει. Μ' αρέσει. Ναι. Στην Αγγλία κάθε εβδομάδα κινέζικο έτρωγα. Μάλιστα. Και τι... ναι, το θέμα δεν αφορά τον άντρα, αφορά τη γυναίκα, λέει εδώ η έρευνα. Εντάξει, εγώ θέλω να βγω με την Έλληνα. Μα, ναι, ναι. Αφού δεν τρώει παράξενα όμως. Κινέζικα. Πες ναι. Μας για καμιά Αγγλίδα που βγήκε εκεί. Πολλές βγήκα, δεν βγήκαμε καμιά. Άντε, και πού είναι όλες, έφυγαν. Φύγανε. Στην Αγγλία είναι, δεν είναι εδώ φυσικά. Να, γιατί δεν σε ακολούθησε καμία. Δεν ξέρω. Δεν ήμουν τόσο μοιραίος, φαίνεται. Γιατί μάλλον δεν έτρωγες εσύ παράξενο όσο θα τρώγανε αυτοί. Εγώ έτρωγα κινέζικα, ινδικά, μεξικάνικα. Μάλιστα. Τότε τα βγάζεις αυτά. Τα βγάζεις στο γήπεδο που λέμε και εμείς οι αθλητικοί. Παίζω μπαλίτσα, ρε. Έτσι, μ' αρέσει. Γεια σου, Κρίς. Γεια σου, Κρίς. Κάτι άλλο που φανερώνει ενδεχομένως το ταπεραμέντο μιας θηλυκής ύπαρξης, σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές και τους επιστήμονες, είναι το παγωτό, Έλενά μου. Εντάξει, το παγωτό. Έλα, είναι μ' αρέσει. Πολύ... μ' αρέσει. Βασικά δεν... σε ποιον δεν αρέσει. Σε ποιον δεν αρέσει το παγωτό, όντως. Υπάρχουν όμως κάποιοι ανώμαλοι που δεν τρώνε παγωτό, πίστεψε με. Τάξη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Υπάρχουν ανώμαλοι κόσμοι που δεν τρώνε τηγανιτές πατάτες. Ούτε κι εγώ. Δεν τρώνε. Να τι ανομαλία βγήκε. Δεν τρώ... τι λες, παιδί μου τώρα, δεν τρώνε τηγανιτές πατάτες. Δεν με πεθαίνω. Δηλαδή, αν μου πεις φούρνου ή τηγανιτές, θα σου πω ξεκάθαρα φούρνου. Ξεκάθαρα φούρνου. Ή αν μου πεις ναι. Πατάτες και ρύζι, θα σπορίζει. Δηλαδή στην γαρνιτούρα αυτό με την ανατοσυνδερίζει. Ανώμαλη, παιδί μου, ανώμαλη. Η έρευνα, λέει, που έγινε από το Smell and Taste Treatment and Research Foundation στο Σικάγο, με επικεφαλής τη Δόκτωρα Χίρτς, και στην οποία, λέει, έλαβαν μέρος 720 άτομα ηλικίας 24-59, έβγαλε τα εξής συμπεράσματα. Κατόπιν διαφόρων τεστ που έχουν να κάνουν με την αγαπημένη τους γεύση στο παγωτό και την αγαπημένη γεύση των συντρόφων τους, βρέθηκε ότι αυτοί που είχαν προτίμηση στο παγωτό με γεύση καφέ... και οι οποίοι... Έλα τώρα καφέ, καφέ. Το δοκιμάζει, δεν μόκα, μ' άρεσε. Μόκα, γιατί όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για μένα λέει η έρευνα. Η σκέπη είναι ελληνικό. με γεύση πολλά βαρύ και όχι. Και οι οποίοι ήταν πολύ ελκυστικοί και σεξι, τέριαζαν, αυτοί που πήραν καφέ, αλλά ήταν και ελκυστικοί και σεξι, με τους ρομαντικούς θαυμαστές της φράουλας. Α, εδώ σου κάνει και μάτς τώρα δηλαδή. Εσένα δεν σ' αρέσει όμως η φράουλα? Όχι. Ούτε η φράουλα. Τι σ' αρέσει, παιδί μου? Η κρέμα. Η κρέμα, σκέτη κρέμα, παραδοσιακή. Και όχι η βανίλια, ναι, η κρέμα. Η κρέμα. Γιατί, λέει, η οπαδή της βανίλιας είναι συναισθηματική τύπη. Δεν είμαι βανίλια εγώ. Εντάξει, βανίλια κρέμα δεν μοιάζουν, δεν ναι, είναι. Μόνο, είναι συναισθηματική. Και συνδυάζονται με τα cookies and cream. Μπράβο, εδώ είσαι. Εδώ είναι το γόντα. Φτιάξε μας πρωί. Σε φτιάχνω, παιδί μου, σου βρίσκω τώρα. Θα αναζητήσει ποιο τον γλύφει το cookies and cream για να πας μαζί του. Ενώ οι σοκολατένιοι τύποι κολλάνε μεταξύ τους. Αυτοί δεν χρειάζονται, δεν θέλουν άλλες γεύσεις. Ο τρόπο. Μα κάτσε να πάρουμε εσύ τη γραμμή. Τι είσαι, τι τύπος? Τι παγωτό. Εντάξει, δεν έχω. Η φράουλα μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Είχα φάει πριν από χρόνια παγωτό με γεύση κις. Τρελάθηκα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Α, πού είσαι εσύ, βραγόρι μου? Εδώ είμαι. Σου έχω δηλώσει επανειλημμένο τέλος. Θα σα ακούω και σήμερα και από πολύ νωρίς. Εκεί με κρίσμα αυτά. Τι έτρωγε, τι θα φάνε. Τι έκανε, τι έγινε, τι να γίνει. Αλλά πραγματικά χαίρομαι που πλέον η εκπομπή είναι θεσμός και βγαίνει τόσος κόσμος. Σοβαρός, ωραίος. Ναι, εννοείται. Πάντα σοβαρά. Πάντα σοβαρή. Και μετρημένη, που θα έλεγε και ο Μητροπάνος.
Έτσι, πάντα σοβαρή και μετρημένη, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ το κοινό, έτσι, ακούει σταθερά, πάντα πρέπει να λέμε και ένα ευχαριστώ όλοι εμείς στο μεγάλο, πώς το λένε, Μάριο Ασλαμά, μπράβο. Βεβαίως, βεβαίως. Ο οποίος πάντοτε τα προηγούμενα χρόνια αναφερόταν σε σένα και έλεγε πόσο έτσι δυναμικός είσαι, τι ωραίος κομφερασία είσαι, τι ωραίος συνθέτης είσαι, τι ωραίος τραγουδιστής, πάντοτε σε ανέβαζε, προλίανε το έδαφος και έτσι όταν ήρθες έχεις δημιουργήσει ένα τεράστιο κίνημα. Είναι πολύουχος. Είναι πολύουχος της εκπομπής, ο Μάριο. Ο Μάριος κανονικά είναι πάντων των ρευμάτων, κυμάτων, ραδιοφωνικών κτλ. Έτσι, όχι μόνο Ελλάδας, Βαλκανίων, Ανατολικής κτλ. Λοιπόν, μια ερώτηση μόνο. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Μου αρέσει ο Ντοντουρμάς. Και ούτε η κρέμα ούτε η βανίλια. Ντοντουρμάς. Εμένα όχι. Όχι, τι να λέει, να μας πάλι όχι. Εγώ επειδή είμαι λίγο δεν. Ιδιαίτερη, εντάξει. Ψάχνουμε το ζόρι. Στη διαδικασία, έτσι. Ναι. Τίποτα, είμαι αποτυχημένος. Αφού είμαι Ντοντουρμά, δεν με πιάνουν αυτές οι έρευνες. Ίσως με κάτι παραδοσιακό να. Με μαστίχα. Με μαστίχα, με σίκο, παγωτό σίκο. Φιστίκι. Ε? Ναι. Ωραία πράγματα, παιδιά. Ωραία πράγματα. Προς τα εκεί. Πώς θα μπορούσαμε, ας πούμε, διαφορετικά να πράξουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χειμώνα, τη χειμερινή ησημερία, εμείς πιάσαμε τα παγωτά. Λοιπόν, σας εύχομαι, παιδιά, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε τις γιορτές, να περάσετε καλά. Ύπνο επιθυμούμε, ύπνο. Ύπνο, λοιπόν, να έχετε ελαφρύ, καλό και παρατεταμένο ύπνο, παιδιά. Θα πας πουθενά. Βεβαίως, από το Ρεντζίκι μέχρι το κέντρο της πόλης. Εντάξει. Και τα ανάποδο. Έτσι. Όμορφα. Να είσαι καλά. Άντε, γεια και χαρά. Φιλιά. Παλιοκαιρίσιος πάντα είναι εδώ. Αγνός φρουρός του λόγο επειδή. Είναι το παρατσούκλι του, ρε παιδί μου, το παλιοκαιρίσιος. Λόγω καιρού. Ναι, παλιού καιρού. Όχι, το είχε παλιό καιρό. Τον ακούω έτσι πάντα όταν μιλάμε. Με προσμονή, με χάρη και Θεός. Είναι και γνωστός. Βεβαίως, όνομα. Φέρουμε λοιπόν μετά τα παγωτά. Αν διακρίναμε, ας πούμε, πώς μπορούμε να συμπλέξουμε. Ένας άλλος τρόπος, είναι δικιά μας η έρευνα, γι' αυτό την είπα παιδί μου, γιατί έχει μόνο για φαΐ το συγκεκριμένο. Ωραία, το πώς μπορείς να αντιληφθείς σαν μια γυναίκα, είναι καλή στις επιδόσεις της, καταλαβαίνετε που. Ο τρόπος που τρώει η Έλενά μου. Γιατί ξέρεις τώρα και τα Χριστούγεννα, παίζει πάρα πολύ το φαΐ, οπότε από αυτό θα διακρίνουμε. Στόμα ανοιχτό κλειστό. Δεν ξέρω, αυτό τώρα είναι δικά σας θέματα, εγώ δεν θα πήγαινε τόσο μακριά. Προσέξτε λέει πως συμπεριφέρεται στο φαγητό της. Παρατηρήστε τον τρόπο που πιάνει τα ξυλάκια όταν τρώνε κινέζικο. Λέμε τώρα, τα έλεγε ο Κρύς ο μεγάλος ο παίκτης. Ήξερε γι' αυτό πάει στο κινέζικο. Δηλαδή τώρα θα βγούμε ένα ραντεβού, λέμε τώρα αυτές τις άγιες μέρες μπορεί να έχουμε καμιά επιτυχία, θα τις δώσουμε ξυλάκια, τα κρατάει. Θα σας πω ένα κόλπο που κάνω. Όταν πάω στο κινέζικο, ζητάω να μου δώσουν από εκείνο τα ξυλάκια που έχουν από πάνω ελαστιχάκι. Α, για να μην σου φεύγουν. Να, είναι και αυτό όμως δείχνει ότι μια γυναίκα έχει προνοήσει. Άρα μπορεί να είναι προνοητική σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί να πάμε και για γύρω, ας πούμε. Να έχουν κάποια ξυλάκια για να τις δώσουμε να καταλάβουμε το τι μέλη γενέστε. Από τον τρόπο που κρατάει τα ξυλάκια, από τον τρόπο που πίνει το κρασί της, ακόμη και από το πώς χρησιμοποιεί τα δάχτυλά της. Εγώ είμαι λίγο τσούμπαλης. Ναι, τρως με τα χέρια. Εμένα δεν νομίζω. Όχι, εμένα θα μου άρεσε. Δεν ξέρω, δεν την έχω φανταστεί. Φαντάσου. Θες να το φανταστούμε μαζί. Στο σπίτι. Γενικά και έξω με ένα αγόρι, ας πούμε. Όχι, δεν θα το έλεγες. Άμα είναι καθαρά τα χέρια μου, ναι. Εκεί όμως πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να το βλέπαν ότι αυτά. Εγώ θα το βλέπα όμως. Έναν άνθρωπο που χαίρεται τη ζωή του και ξέρει να ζει. Είδε, ξέρω ότι χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Το ξέρω, γι' αυτό είσαι εδώ μαζί μας. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι, λέει, και η ταχύτητα με την οποία τρώει. Αχ, τρώω πολύ γρήγορα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δεν μ' αρέσει το γρήγορο. Δείχνει βουλημία, δείχνει άγχος. Δείχνει ότι και ακόμα και στο άλλο ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Έτσι λέει και έρευνα. Λέω εγώ τα λέω αυτά τώρα. Εντάξει, έρευνα μας τα λέει. Αν ξέρει, λέει, να απολαμβάνει τις εκάστοτε γεύσεις, τότε θα κάνει, λέει, θα το κάνει αργά και αβίαστα. Τένισε τη απόλαυση. Αυτό σημαίνει ότι έτσι θα λειτουργεί και στον έρωτα. Πολύ χρόνο, μεγαλύτερε απολαύσει. Ναι, παιδί μου, να μασάς, να μασάς, να κατεβαίνει η τροφή, να μην παχαίνεις κιόλας. Επίσης λέει ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να δείξει αν μια γυναίκα είναι πολύ ιδιαίτερη, έτσι, ας πούμε. Τζούσι. Ο τζούσι, αυτό είναι εντάξει, αν είναι παραγωγική, ας πούμε, πάνω στο γήπεδο, αν βγάζει φάσεις. Turbo X. Άκου τώρα τι λέει εδώ. Αν μιλάει, λέει, σαν εσένα.
Ό,τι έγινε ρε ψουλά να πούμε, ξέρω εγώ, άντε ρε. Βέβαια, αν κάποιος έχει προφορά. Τα μιλάει σαν και σαν να σου λέει, σε χλεντάω, σε χλεντάω. Φαντάζεσαι τώρα. Τότε παιδιά δεν είναι λίγο σε αυτή την κατηγορία. Καλά κάνεις και είναι λίγο τρομακτικό. Δηλαδή σκέψου να πάμε μια γυναίκα τώρα, όλα εμείς εδώ που ασχολούμαστε με τα ποδόσφαιρα και να αργήσουμε, ας πούμε, να μιλάει σαν και εμάς, με στραβά στόματα. Δοκιμάστε το. Τι έγινε, Πατμανίδη, σε χλέντησα χθες το κρεβάτι. Ε, κοροϊδό, πελάτης είσαι, πελάτης. Μέχρι λέει τώρα ήξερες, αλλά θα μας το διευκρίνεις η έρευνα, ότι τα αντίθετα έλκονται. Αν αναθεωρήσεις για την ώρα ή μάλλον για πάντα, μήπως και δεις καμιά άσπρη μέρα. Τώρα πρέπει να αναθεωρήσεις. Οι ειδικοί όπως ο Μάικλ Κάνεγκαμ, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λουίσβιλ, υποστηρίζει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει σε μια γυναίκα είναι ο προφορικός της, λόγος και το βήμα της. Ελένα μου. Τι να είναι, αργό, γρήγορο, ξέρω, σταθερό. Να μας πει εδώ, αν ο τρόπος με τον οποίο μιλάει και περπατάει ταιριάζει με τον δικό σου. Σώθηκε. Δηλαδή, σώθηκε. Να μην, γιατί, παιδί μου, να μιλάτε το ίδιο αργά, ίσως κοιμούνται και οι δύο, δεν θα κάνει τίποτα. Φέρε. Το ίδιο γρήγορα. Σκέψω όνες να μιλάει αργά και η άλλη να μιλάει γρήγορα. Το αντίθετο. Εγώ θεωρώ ότι η ισορροπία έρχεται όταν υπάρχει κάτι διαφορετικό μεταξύ των δύο. Αλλά ο Μάικλ Κάνεγκαμ μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Ότι πρέπει να ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Να έχουμε και οι δύο τσιριχτές φωνές. Δηλαδή, ο Άδωνης θα έπρεπε να έχει μια γυναίκα με την ίδια τσιριχτή φωνή. Να είναι και οι δύο εκνευριστικοί. Να πάνε σε μια ταβέρνα και του πετάει έξω τα φερνιάρι. Φύγετε από εδώ. Τότε λέει θα ταιριάζεται όμως, αν όλα αυτά συμπλέουν, θα ταιριάζεται λέει και κάτω από τα σεντόνια. Αν η παρτενέρ σου κινείται αργά και εσύ κινείσαι με ταχύτητες Super Mario, τότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν θα υπάρχει τώρα χημεία και ταύτιση, γι' αυτό σου λέει. Ναι, δεν το προλαβαίνει. Στο να το βρείτε, ξέρει, δεν το προλαβαίνει. Κάτσε τώρα, έφτασε, έφυγε, που είσαι. Κάτσε ρε, μεγάλα, κάτσε ρε, να πάρουμε μια ανάσα να πούμε. Μέσα έξω, μέσα έξω, την αυτή τη δουλειά. Επιπλέον, σε περίπτωση που εσύ μιλάς για ποδόσφαιρο, ναι, έρχεται σε εμάς η έρευνα να μας καλύψει. Και εκείνη για τους χουρμάδες που έφαγε στις Μαλβίδες. Ποιος, τι είναι χουρμάδες? Χουρμάδες, εξωτικό φούρουτο. Ναι. Αλλά λέει για Μαλβίδες που τις ανέφερες. Ναι, ναι, για πες. Η έρευνα βγει, ναι. Δεν τα λέω εγώ. Έρχεται για μας. Ναι, καμία σχέση δηλαδή τότε, φίλε μου. Αυτό λέει, ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα. Τίποτα. Εσύ μιλάς για χουρμάδες και Μαλβίδες και εγώ για τα ποδόσφαιρα. Αυτά τα τρία πέντε. Δεν μας χωρίζουν στις Μαλβίδες. Τίποτα, εντάξει. Μπορούμε να πάμε λίγο Μαλβίδες να το βρούμε, μήπως κάπου ή κάπου στη μέση. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, όχι απλά στη λεκτική επικοινωνία, αλλά και στη σωματική. Αυτό μα. Ναι, ότι δεν θα τα βρούμε ποτέ, ας πούμε, τα ζητούμενα. Αν το σώμα δεν μιλάει, δεν εκφράζεται. Πρέπει να εκφραστεί, αλλά όλα αυτά παρατηρείς για να εκφραστείς, τα παρατηρείς εκ των προτέρων. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φτάσεις ως εκεί και να χάσεις τόσο χρόνο. Άστο ρε, παιδί μου, σου λέει. Ναι. Άστο. Αν έχετε διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικό τρόπο μιλίας. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχει ένα δίκιο. Διάλεκτο εννοείς. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα ας πούμε δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι αρσαϊκά, λέω εγώ τώρα. Ναι. Κυρίως όσον αφορά ίσως τη χρειά και τον ρυθμό. Να έχεις, ας πούμε, με την κοπέλα, με το αγόρι, τον ίδιο ρυθμό στην ομιλία. Ναι. Αυτό έχει ένα point. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Όχι, λες. Άσε μας, μωρέ. Εντάξει, καλό παιδί να είναι και όλα τα άλλα θα τα προσπεράσουμε. Βεβαίως, ένα άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να σου δώσει πάτημα είναι αν μας έρθει με ένα καλάθι από τα ζαχαροπλαστεία Μίλτο. Τότε λες, ρε παιδί μου, θα την βρούμε σίγουρα. Ή μπορεί να την αφήσουμε μετά να φάμε το Μίλτο και γεμάτο γλυκά. Γεμάτο γλυκά για να έχουμε μια γλυκύτατη νύχτα. Καθότι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτο μας προσφέρουν 40 χρόνια εξαιρετική ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και πολυετή τεχνογνωσία. Με 10 σύγχρονα καταστήματα στην Θεσσαλονίκη, με μοναδικά γευστικά είδη, πατησεργούις, φόλια το είδη, παγωτά, σιροπιαστά και πολλά άλλα. Έχουμε εδώ δίπλα μας και θα σπεύσουμε άμα την λήξη της εκπομπής στην Τζιμισκή 82 στο κέντρο, αλλά θα προτιμήσουμε πέρα από τα 10 εξαιρετικά μαγαζιά το συμβολικό, το αρχέγωνο στην Δελφών γωνία με Μαρτίου. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Θωμά. Μας γράφει, εντάξει, ανώμαλος είσαι. Μας γράφει, φανταστείτε, λέει, τη γυναίκα του Βαΐτσι του Λάος. Ο Βαΐτσις, ναι, ένας, δεν είναι ο σεξόλογο τέτοιος, αν δεν κάνω λάθος, που με αργή φωνή, που είχε, ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, αν δεν κάνω. Είχε μια εκπομπή, ένας σεξολόγος. Ναι, ναι, με τα γυαλιά, λες. Τα γυαλιά φορούσε, δεν τον θυμάμαι. Εκείνος κάτσε... ο κύριος, ο Τρανός. Ο Τρανός. Για να τον γκουγκλάρω λίγο να τον θυμηθώ, αν είναι αυτός.
Ναι, ναι, αυτός. Όντως, με γυαλιά τα πράγματα. Εγώ πάντα παρατηρώ τους άντρες που φοράνε γυαλιά. Σ' αρέσει, ε. Πάρα πολύ. Και εγώ. Όχι τους άντρες, τα γυαλιά, παιδί μου, έχω φετίχα. Έχω φετίχα. Και εσύ φοράς γυαλιά, αλλά δεν μας τα φοράς. Τα έχω μαζί μου, τα έχω. Τα ξέχασα. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή, φοράει τα γυαλιά της και αποχαιρετούμε. Και εγώ έχω ένα. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. Τι μοιοπία. Όχι, παιδί μου, μ' αρέσει, μ' αρέσουν τα γυαλιά. Βλέπω, έτρωγα ψαράκια μικρό. Μια χαρά είναι τα ματάκια μου. Σ' αρέσουν οι άντρες με γυαλιά, ε. Πάρα πολύ με τραβάει, είναι φετίχ. Έτσι το λένε. Έτσι το λένε και πολύ καλά. Όπως ο κύριος Βαΐτσης, σεξολόγος ήταν αυτός, αφροδισιολόγος. Ναι, θυμάμαι, γι' αυτό το λόγο εγώ. Βάλτε γυαλιά και βγείτε έξω να περάσετε εορταστικά, κυρίες και κύριοι. Έφτασε η ώρα για να το λήξουμε το λόγο επειδή. Ελένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ, σε αυτή την προπαρασκευή. προπαρασκευή. Εορταστικό. Νιέλσα, μα μας λέει Μίλτος τα καλύτερα μελομακάρονα. Ναι, εδώ επιβεβαιώνει που πριν έλεγα για τα μελομακάρονα. Μόνο στο Μίλτο θα τα φάμε. Σε προκαλώ να δοκιμάσεις ξανά και να αλλάξεις γνώμη. Θα δοκιμάσω και θα αλλάξω γνώμη. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Ελένα μου, δεν θα σε δω μάλλον μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά ίσως την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, τι κάνεις, τι κάνεις. Πολλά. Πολλά και διάφορα. Πολλά και διάφορα. Θα μιλήσω με εδώ, ίσως να έρθεις να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο για την σεζόν. Θα πούμε. Θα πούμε και θα κάνουμε και ανασκόπηση και καζαμίες και ζώδια. Ναι, ναι. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι μόνο ζώδια. Τέλεια. Φτάνει με τα ποδόσφαιρα, μωρέ. Φτάνει. Μα το είδατε. Αν μιλάτε για τα ποδόσφαιρα και οι άλλοι μιλάνε για το άλλο, δεν θα βρούμε συνεννόηση κάτω τα σεντόνια του πραγματικού Champions League. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου σήμερα που σε υποδέχτηκε με θέρμη χάρη. Λαέ μου. Έτσι. Λαέ μου. Γιατί σε όποιον λέω αποχαιρέτα το λαό σου, όλοι είναι ταπεινοί. Έλα τώρα. Θέλω μεγαλόσχημα και μεγαλεπίβολες. Εύχομαι όμορφα, καλά και δημιουργικά Χριστούγεννα. Τέλος. Αυτό ακριβώς, κυρίες και κύριοι, γιατί και εγώ δεν είμαι καλός στις ευχές και θα αναπαράγω τις δικές σου. Να έχετε μια όμορφη ψύχρεμη μέρα, εις αύριο τα σπουδαία, τελευταία εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα. Θα τα πούμε. Φιλιά, τσάω.